Καλημερούδια, καλημερούδια. Λίμπερο 107,4 εδώ πέρα. Είναι αγαπημένη σα Τρόικα που σήμερα μπορεί κάλλιστα να ονομαστεί και Κάντο όπως ο Σακύρη. Θα πάμε για δύο ώρες μαζί εδώ πέρα με Μάριο Σλαμά, χαμήλου του δρόμου και τη κερκίδα και του Ιωξάη. Χρήσανο Τσαλτίδη και Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Παρέα με τον Χρήστο τον Κιώση. Αυτό δεν έχει άδεια. Θα πάρει κάποια στιγμή αυτή. Που πηγαίνουν να αλλάξουν με ένα σκαλάκι και την Αναστασία Λάμδα. Δύο ώρες μαζί. Ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά αποστολή στο 54-526. Προς το παρόν, έτσι. Ναι, προς το παρόν για την πρώτη ώρα. Τη δεύτερη θα βγάλουμε και γραμμούλες. Τι γίνεται, Μαρία, καλημερούδια. Αδέρφια, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Δίνουμε, καλή και, πέντε εισιτήρια, δίνουμε και πέντε εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Παζιάννα, το μεθεπόμενο αγώνα του ΠΑΟΚ δηλαδή. Την επόμενη την Κυριακή μας έρχεται σε 7.30 ώρα στην Τουμπάρα. Δίνουμε. Πέντε εισιτήρια. Αλήθεια το είπε. Ναι. Ναι. Σοβαρά δίνουμε. Πήρα το OK του Κιώση και δίνουμε. Γιατί έχουμε διαγωνισμό. Ναι. Okay. Εγώ νομίζω αυτό είναι νωρίς, ρε φίλε. 5 ώρα νομίζω θα. Αλλά 7.30 προπαραμονή Χριστουγέννων, έτσι. Για τον αγώνα ΠΑΟΚ Παζιάννα. FM και ενώ ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-526. Τώρα θα δούμε αν θα δώσει ο Μάριος κάτι από εδώ πέρα. Καταρχάς, μπε με κάτι κανένα κομμάτι Χριστουγέννων. Έχω έτοιμη τέτοια, Σακύρα. Α, άμα έχει έτοιμο, εντάξει, άμα έχει έτοιμο. Αλλά βάλε να πούμε λίγο. Ναι, σε κάποιο πνεύμα τώρα. Ναι, πνεύμα Χριστουγέννων. Λοιπόν. Γλυκό, τρυφερό. Έτσι. Τη Σακύρη, τη Σακύρα. Άρχισα να το λυπάμαι, φίλε, πλέον να ξέρει. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Λέω, ναι, άρχισα να σε λυπάμαι. Χρήστο, με υποκλήθηκαν τριγύρω μου. Ναι. Και χθες το βράδυ στην τηλεόραση 8.000 άτομα. Αυτό το έχεις, φίλε. Μπράβο. Γιατί σου κάνω μια ερώτηση σε σένα. Για κάνω και σε μένα. Ποιος είναι ο. Σε σένα, άσο, άλλο δεν ξέρει. Στον Κιώση ρωτάω. Ποιος είναι ο μόνος πραγματικά. Ο μόνος, ένας μόνο. Πραγματικά παγκόσμια παίκτη κλάση που έχουν. Ο μόνος, ένας. Ο Αλβανός μας. Ο Αλβανός αυτό. Ο αδελφός Αλβανός. Όλοι οι άλλοι είναι. Όλοι οι άλλοι είναι. Ό,τι βρέξει, όπου κάτσει, μια σεζόν, ένα μήνα, μπαίνει αυτός γιατί βλέπω μπάλα. Αν παίζανε Liverpool United Basket. Πιο κοντά θα ήταν το σκορ στις τελικές. 46-6, πόσο ήταν, ρε Ασλαμά, για πες μας. 36-6. Το πολύ το χάλι. Το πολύ το χάλι. Έχετε τη χειρότερη άμυνα από των 15 πρώτων ομάδων της κατηγορίας, να ξέρεις. Ωραία, λοιπόν. Χειρότερη άμυνα. Κάτσε να τα μαζέψουμε. Παιδιά, καταρχάς. Όσοι να βγείτε τώρα από το κλειστό χώρο, ντυθείτε καλά, έτσι. Ναι, καλά. Δηλαδή σήμερα είναι σε σχέση με το Σάββατο. Σίγουρα 4-5 βαθμούς κάτω. Στο Βαθύλακο το βράδυ περιμένουν εσχρά χιόνια. Εσχρά χιόνια. Δηλαδή αύριο ο Βαθύλακος, στον Βαθύλακο δεν θα κινείται τίποτα ούτε κάνει με αλυσίδες. Έτσι. Λοιπόν, άρα να δώσουμε διαγωνισμούς. Γιατί έχουν διαγωνισμό εδώ πέρα. Γιατί είναι εορταστική περίοδος, ναι, και είναι ωραία τουλάχιστον Δευτέρα, ναι, να ξεκινάει, ναι, με, Λόκα. Με δωράκι. Μπράβο. Με δωράκι, έτσι. Λοιπόν, αυτή η καρέκλα ακόμη λίγο θα παίξει. Όχι, δεν θα παίξει. Δεν κατάλαβα. Που λένε μου, Χρύσανθέ μου, ψυχούλα μου, ομορφιά μου, ομορφιά μου. Τον έχουν τα τραγουδάκια. Ομορφιά μου. Τον έχουν τώρα στη μέση πλέον. Λοιπόν, τι με έχετε, εγώ δεν είμαι. Εγώ μπαίνει χθε ο άνθρωπο και ρώτα 35 άτομα μάρτυρε. Μπράβο, ρε Μάριο. Όλοι υποκλήθηκαν. Όλοι και υποκλήθηκαν. Όλοι, πάρτου, Σαλάχ, Μαλάχ, Μανέ, Τραχανέ, όλου. Καλά. Τον αδερφό του Λιμιού δεν σχολιάζω. Α, τι αλλήμο. Πάρτον στον Πάο να παίζει μαζί με τον αδερφό του και τα δύο αδέρφια μαζί. Έχεις, ο Λιμιός ο ένας με το Λιμιό τον άλλο. Από την Αγία Βαρβάρα. Καλούλης είσαι για να ισοφαρίζεις προς το παρόν. Έτσι. Καλούλης είσαι. Λοιπόν. 20 βαθμούς πίσω. Να ξεκινήσουμε με μήνυμα το οποίο μας ξεπαρθενιάζει για την εβδομάδα αυτή την εορταστική. Γιατί πλέον ξεκάθαρα είμαστε τελική ευθεία για Χριστούγεννα. Καλημέρα. Σήμερα προβλέπεται στρατηγικός αντιπερισπασμός από Ασλαμά εστιάζοντας στην βράβευση Πετρούνια! Εδώ πάρε με. Αυτό είναι. Το φοράω. Όλη μέρα το φοράω εγώ. Δεν είμαι κότα εγώ. Η κακομοιριά. Γιατί? Πού τον πατάω? Πώς τον πατάω? Βλακία, ένα βλακία. Α, έτσι. Θεατρικό να το κάνω. Μην εδώ, ναι. Κάνε με εσύ που το ξέρεις. Έχεις πάρει το κολλάκι. Ναι. Τράβες είναι, Χρήστο. Συγγνώμη. Είπα κάτι. Να παροθέσει. Όχι, λέει και ψέματα. Ναι, λέει αλήθειες. Λέει τις αλήθειες. Μπράβο. Ανέβησε 3 λεπτά η φωτογραφία. Ωραία. Έχουμε και άλλο κομμάτι. Μάλιστα. Που λένε σήμερα είσαι εντυμένος, σε παραδέχομαι. Το σήμερα είσαι Ολυμπιακός. Το άλλο είναι κομματάρα. Σήμερα έχει βγει από τη θύρα 7. Ναι, παλικάρι μου, ό,τι θες βάζει. Ναι. Ολυμπιακό κόκκινο στον τερματοφύλακα δεν δίνω. Πε εσύ ότι θα γινόταν στον Πάο φάση. Ναι. Ότι θα δίνε το πέναλτι, πε. Άντε το πέναλτι θα το δίνε. Να ακουστεί όλο πιο καλά. Μήνα, έλα πιο να ακουστεί πιο καλά. Πε ότι στον Πάο θα δίνε το πέναλτι, ναι, και θα δίνε και κόκκινη στο Πασχαλάκη. Μιλάει για τη φάση του Άρη Πανετολικό. Πε όμω, ρε φίλε, ότι ήταν ατρόμητο Πάο το παιχνίδι. Και έκανε αυτό το λάθο ο Δελιζίζη και στο δεύτερο γκολ έκανε αυτό το λάθο ο Τζαβέλα. Συγγνώμη, ο Σιώπη. Δεν ήταν ατρόμητο
Α, ήταν Άρης Πανετολικός. Όχι, ρε φίλε, όχι. Όχι, δεν λέω τίποτα. Αν ακούει ο Ραπτόπουλος να μου πει αυτά που χθες το βράδυ, να μην πει τώρα. Πες εσύ τι θα έλεγες. Φυσικά ο Ραπτόπουλος πάντα αυτό κάνει. Πάντα αυτό κάνει. Και μόλις τον στριμώξει μετά λέει, δεν είναι αυτό. Το κάνουν και οπαδοί όμως. Το ακούω από Κυριακή πρωί και από παδού. Ένα-δύο του ξέρει κιόλα. Αφού έχουν μπει στο τρυπάκι αυτό, τα στείνει ο Καρπίδης και πει ο Καρπίδης και είπε στο Δελισσής: θα κάνει μια λάθος πάσα. Δηλαδή δεν θα πηδήξει σε κάποιο κόρνερ ή οτιδήποτε άλλο. Ο Σιώπης κοινάκι έπαιζε εκεί. Την μπάλα πάσα. Και στο Σιώπη του είπε: θα πηδήξει από πάνω να περάσει μπάλα από κάτω στο κόρνερ. Καλό ήταν ο Τζαβέλα. Ο Σιώπης. Το Σιώπη τον δικαιολογώ μόνο γιατί το έχω πάθει αυτό, δεν κοροϊδεύω. Δεν κοροϊδεύω. Ούτε μεταξύ μας να παίξουμε μπάλα το κάνεις αυτό. Μετά ήταν τραγική όλη. Τραγική. Το παραδέχομαι. Τραγική. Στον Σιώπη να το δικαιολογήσω, επειδή μου έχει συμβεί αυτό, πιτσιρικάδες παίζαμε, ήμουν συγκαμμένος. Άντε, πάλι. Τι λέει ο άνθρωπος, ρε παιδί. Άμα σε πιάσει εκείνη την ώρα. Έχει συγκάει. Κάτσε, sorry, ειλικρινά. Έχει συγκάει ποτέ. Ναι, αλλά ρε φίλε, να σου πω κάτι. Κάτσε να δω αν λες αλήθεια. Τι έβαλες. Σταλκ. Σε παραδέχομαι, λες αλήθεια. Τι είμαι, ρε, τι θα βάλω, ρε. Σε παραδέχομαι. Πάπρικα θα βάλω, τι θα βάλω. Σε παραδέχομαι. Ναι. Αν σε πιάσει τσούξιμο, φίλε, εκείνη την ώρα, πιτσιρικάς, παίζαμε μπάσκετ και μου είχε έρθει. Βασικά δεν κάνει και το τάλκ, να ξέρει. Ναι, καλά, τώρα έχουν βγει άλλα συστήματα. Ε, Χρήστο. Να καλεμερίσει τον αέρα. Χρήστο, και όσοι έγιναν γεννή. Όχι, εσύ το. Ναι, εγώ, για μένα λέει. Δηλαδή ήταν συγκαμμένο ο Τζαβέλα. Ο Σιώπη. Μόνο αν είσαι συγκαμμένο, δεν κάνω πλάκα και σε πιάσει εκείνη την ώρα τσούξιμο. Φίλε, όχι. Έχω περπατήσει. Δεν κάνω πλάκα. Συγκαμμένος λέει. Δηλαδή, τι σκαρφίστηκε ο άνθρωπος να πει, ρε παιδί. Φίλε, έχω περπατήσει. Α, γι' αυτό τον αγαπάει ο κόσμος. Γιατί τα λέει ωραία, ρε φίλε, κατάλαβες. Μπορεί να είναι παμπώνυρος, αλλά. Η Μαρτίου ξέρεις που είναι. Εσύ ξέρεις που είναι η Μαρτίου. Ναι, ξέρω, ναι. Από Μαρτίου κάτω. Ναι. Κάτω με παραλία κάτω Μαρτίου. Καμαρτίου κάτω, τέρμα. Ναι, τέρμα, ναι. Σπίτι κάτω. Που ξέρεις που μένω. Ναι. Έχω πάει, φίλε, έτσι. Ναι, και δεν πήρες. Με τα πόδια ανοιχτά. Πάρε τα ξέρει και 3,5 ευρώ. Αν με έβλεπες. Γιατί θα κολλούσε τα πόδια μου. Τι λέει ρε παιδιά, αν με έβλεπε, θα έλεγε ότι αυτό μάλλον έχει τρελαθεί. Ναι. Φαντάζεται ότι καβαλάει άλογο. Συγκαμμένο περπατούσε. Συγκαμμένο. Κάτσε, το συγκάμμα πότε σε έπιασε, ρε φίλε, όταν είσαι στον δρόμο. Ήταν ήδη ερεθισμένο, αλλά ήταν σε βαθμό ανεκτό. Είχα βγει για δουλειά. Α, τι δουλειά έχει εκεί κάτω. Και πιο... Καλό, μιλάμε για βλάκα στο. Όχι, ρωτάω, ρε φίλε, τι δουλειά έχει εκεί κάτω. Τι να θυμάμαι τώρα, ρε φίλε, τι δουλειά είχε. Ρε, έχει να πατήσει το Ποσειδόνιο ακόμα τέτοιο. Είχε τέτοιο. Ακόμα ο Ρέστη έπαιζε μπάλα εκεί. Α, καλά, εντάξει, οκ. Α θυμάσαι τον Ρέστη. Ο Ρέστη. Τακτούρα, υποκλίνομαι, ρε φίλε. Ξέρει πόσε φορέ χρόνο που παίξει μπάλα. Έχει κάνει κουτό Μιχαλίτσιο Ξανθόπουλο. Με αγαπούσε πάρα πολύ. Τον έκανε κουτό, φίλε. Έπιανε μια μεγιά εγώ αριστερά και δεξιά Στέφανο. Και γινόταν χαμό. Για ο Ρέστη θα κάνουμε κομπή ολόκληρη. Ναι, μπράβο. Γι' αυτό θα το κάψουμε τώρα. Άλλη εκπομπή έχει κάνει για τον άλλο, τον Καπουδανιά, τον Τρίγλι. Έχει κάνει το μόδε. Μόδη καλημέρα. Καλημέρα σε όλα τα νέα. Στα νέα πλάγια. Ταξίδι ο συνάδελφό σου. Ναι, είχε πάρει τηλέφωνο μια φορά εδώ. Ναι, είχε βγει. Ή μία ή δύο φορέ. Μία σίγουρα, μπορεί και δύο. Μόδη καλημέρα. Και καλημερίζουμε στο πρόσωπό σου τον Διαγόρα Νέων Πλαγίων, τεράστια ιστορική ομάδα και όλα τα νέα πλάγια. Να είστε καλά, παιδιά. Μόδε τα καλημέρα, γόρι μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, με Ρωμανίστα το διαβάσαμε, έτσι. Σήμερα λέει προβλέπεται μετά την καλημέρα του στρατηγικό αντιπερισπανό από Ασλαμά εστιάζοντα τη βράβευση Πετρούνια. Συγκινητικό Πετρούνια. Και ψε, καλεσμένο τη αθλητική Κυριακή. Α πει όμω ότι είναι Ολυμπιακό, δεν είναι κακό, ρε φίλε. Παιδιά, προσέξτε. Το έχει γνωστό ρε. Ναι, τον έχουν λέει καλέ κάτι πώ φορέ. Εγώ τον έχω. Βασικά είμαι και πανιόνιο, εντάξει, αλλά προσπάθησε να το κουκουλό. Πε του, δεν είναι κακό. Τον έχουμε δει στον Καραϊσκάκη, τον έχουμε δει. Πού είναι το περίεργο. Δεν είναι κάτι. Μεγάλη νίκη επί τη Μίλαν, τη χειρότερη Μίλαν όλων των Ευρωπαίων. Οι 9 στου 10 Έλληνε είναι αυτό. Ελιπέστατη Μίλαν. Λοιπόν, προσέξτε. Ναι. Οι διαγωνισμοί μα. Δίνουμε 5 εισιτήρια για την ματσάρα. ΠΑΟΚ, ΠΑΣ, Γιάννηνα. 4-1. Την ερχόμενη Κυριακή. Κυριακή δεν είναι. 7.30. Εγώ ήθελα να ορίζει λίγο. Στι 7.30. Βέβαια, με σκοτώνει εννοείται. Δεν σχολιάζει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μετά θέλω να πάω σε πάρτι εγώ. Ναι, ωραία. Λοιπόν, ΠΑΟΚ, ΠΑΣ, Γιάννηνα. 5 εισιτήρια. Ούτε ένα, ούτε τέσσερα. 5 εισιτήρια. Και δίνουμε, προσέξτε, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου εισαγωγής ή οράσεως. Ό,τι θέλει ο νικητής ή η νικήτρια. Από τα Opticon Express, αρκεί να απαντήσεις σωστά στην απλή ερώτηση. Τι χρώμα βρακή φορούσε ο 25χρονος Ρουμάνος επιθετικός του Πανετολικού το βράδυ του Σαββάτου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τι χρώμα φορούσε. Βοηθάμε είναι πουά. Δεν λέμε τα χρώματα. Έτσι. Μπράβο. Δύο χρωματάκια. Μην πει κάποιο το λάστιχο. Not help. Που είναι μαύρο. Ναι. Όχι το λάστιχο που είναι μαύρο. Ναι. Το χρώμα από το ύφασμα. Από το βαμβακερό το ύφασμα. Το βρακί. Το χρώμα του θέλουμε.
Απαντάς σωστά, πλετρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις τα δύο χρώματα του βρακιού του Βλαντ Μοράρ. Μας βοήθησε ο Κουέστα, ο goalkeeper του Άρη, ο Χουλιάν Κουέστα, να το δούμε. Είναι Χουλιάν Δίαζε, αν δεν κάνω λάθος ο άνθρωπος. Χουλιάν Δίαζε Κουέστα. Πολύ μακριά είναι. Να το δούμε. Τα χρώματα θέλουμε. Το ονοματεπώνυμό σου, αποστολή στο 54526. Για το μάτς του ΠΑΟΚ, μόνο ΠΑΟΚ, τίποτε άλλο. FM και ονοματεπώνυμο, δίπλα ΠΑΟΚ, αποστολή στο 54526. Τώρα μπορείς να γράψεις ΠΑΟΚ, θες να πάνε στο ΠΑΟΚ Γιάννη, έτσι. Και είσαι Γιαννιούτης. Ή είσαι Παναθηναϊκός. Θες να πάνε να δεις μπάλα, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί έγινε θέμα με έναν κύριο που θα πήρε τηλέφωνο στη Μαριλής. Τι έκανε. Και λέει: μπορώ να στείλω για μπάσκετ. Και εννοείται. Φυσικά. Όταν λέμε παιδιά ΠΑΟΚ, είναι για την κλήρωση, έτσι. Ναι. Δεν είναι για ΠΑΟΚ τσίδες μόνο το εισιτήριο. Παγουράς. Μπορεί άλλο να είναι από όλων πόντου ναι. και να πάει να θέλει να δει ΠΑΟΚ, πας Γιάννη, έτσι. Ναι. Προς Θεού. Μπαίνεις με το ίδιο μήνυμα, γράφεις και το χρώμα του βρακιού του Βλαντ Μοράρ και ΠΑΟΚ. Οπότε μπαίνεις και στις δύο κληρώσεις με ένα μήνυμα. Αποστολή στο 54526, μία καλημέρα. Είναι υπερπολίτημη. Ζητώ συγγνώμη για την μουσική επιλογή και εγώ θα ξεράσω αυτά, αλλά δεν μπορούσα να παίξω κάτι διαφορετικό. Θα βάλουμε το Sugar Sugar σε μια άλλη διασκευούλα. Θα την ακούσει τώρα. Α, ναι, βάλτε λίγο. Σαν τι, τι που κολλάει. Σακύρι, Σακύρι, να τώρα. Διαβάζουμε και μηνύματα για να φεύγουν. Ας το κομμάτι να παίζει, Χρήστο. Μήνυμα του οπαδού του ΠΑΟΚ του Θαλαμοφύλακα. Α, τεράστιο. Χαρτινούλη, ξανά γίνε ΑΕΚ σήμερα και βγαίνει και κλε σε άλλα ράδια. Και σε φταίει το γήπεδο και ο Ζαχαριάδης. Πονήρο της πιερίας. Πάρε κομίνι, δικαστές και τρομοκρατημένο βλέμμα για να κερδίσεις και τα χωράφια. Τεράστιο μήνυμα. Και πιστεύεις ότι θα βγει ο Γιαννιώτας. Ο Γιαννιώτας. Τι φούντα πρέπει να έκανες εσύ στα νιάτα σου και τώρα βγαίνουνε όλα. Αναρωτιέται ο Θαλαμοφύλακας. Μήνυμα με αποδέκτη τον Κυρκό, φίλαθλο της ΑΕΚ, οπαδό του Πιερικού, από την πανέμορφη Πιερία, την όχι και τόσο πανέμορφη Κατερίνη, άλλη μια φορά, Χαρτινούλη, ξανά γίνε ΑΕΚ σήμερα και βγαίνεις και κλαις σε άλλα ράδια. Κυρκό, σε άλλα ράδια, πουλάς τον λίμπερο της καρδιάς σου και σε φταίει το γήπεδο και ο Ζαχαριάδης και εσύ ρε Ουζουνίδη, ναι το γήπεδο χάλια, ναι εντάξει το είδαμε, ναι. Λες πια και σε άλλα γήπεδα. Ναι, ναι. Δηλαδή η ΑΕΚ μας έχει μαγέψει. Δηλαδή έχουμε λιποθυμήσει. Εντάξει, ναι, όντως είναι το Καραχάλι. Ναι, είναι το Καραχάλι. Σχεδόν ο Καραχάλιος του Λεβαδιακού. Που το παιδί είναι παικταράς ο Ζήσης. Μια χαρά παίξει τον Καραχάλι. Α, το κρατήσει δυνάμεις για την επόμενη γωνία. Αλλά ρε, εσύ. Όμα, Καραχάλιο, Ζήση. Άιντε που λένε. Ζήση the end. Άιντε Παύλο Μητρόπουλε σήμερα. Άιντε Παύλο Μητρόπουλε σήμερα. Ναι. Το βράδυ. Ναι, ρε, τέτοια λέει, ρε. Μην λες για χιόνια, καλά σου λέει ο άνθρωπος. Δελτίο καιρού άκουσα. Και είπα και από τον Βαθύλακο, ε. Δελτίο καιρού άκουσα. Είπε δηλαδή ο. Στα χωριά! Στα χωριά! Ο Μπριάκος αυτός του Αντένα Μοντέλα. Του δυτικού νομού το βράδυ. Τι είστε. Ανατολικός, ναι. Άρα πού πάει το χιόνι. Σάλα. Ξύπνα. Φίλε, από τις πολλές τις φάπεθ ποδοφαιρικά δεν ξέρει τι λέει. Δεν ξέρει τι λέει. Σε πολλά χωριά του νομού Θεσσαλονίκη το είπε. Δεν κάνω. Μακάρι να μην. Φίλε, γιατί έκανα λόγο. Γιατί θα βγάλω λεφτά. Θέατρα. Έχει θέατρο σήμερα. Έχει παράσταση. Τώρα πιάνει η δουλειά κανονική. Πόσο έχουμε σήμερα. Κάτσε πίσω πέρα. 13 βαθμούς έχετε. 10. Συγγνώμη. 10. Πόσο έχουμε. Ούτε καν ξέρω. Ναι. Δηλαδή, πέντε είναι από κάτω. Έχει την πίκρα του Αριανός. Ναι, όντως, όντως, ναι. Λοιπόν, έχω θέμα για σήμερα. Τον Παπαδόπουλο. Εσύ, παίρνεις εσύ. Έξω. Άκου να σου πω. Έξω τους παίκτες ο Τόμ. Άκου. Βγήκε τον έδωσε ο ελευθερό. Και μόλις τον έδωσε το φάγατε. Παίρνεις εσύ τον Παπαδόπουλος. Και βγαίνεις Ευρώπη. Και εγώ με καρυπίδι ανεβαίνω. Όχι. Ακόμη και τώρα. Τι λένε μεταξύ. Γιατί μέχρι εκεί μπορεί ο Τόμ. Έτσι λένε όλοι οι Αριανοί. Είναι καλός για να ανεβάζει τον Άρη και να τον σώζει χωρίς χρέη. Τώρα έχει δύο-τρεις. Είναι όλοι οι Αριανοί. Έτσι λέει. Εγώ με τον καρυπίδι θα βγω Ευρώπη και εσύ με τον Τόμ δεν θα ανέβεις. Επίσης. Κάτω τα χέρια από τον Τίνο τον Διαμαντόπουλο. Η φωτογραφία έχει ανέβει. Όχι, καθόλου κάτω τα χέρια από τον Τίνο τον Διαμαντόπουλο. Έλα, το πέρα, Τίνος ο Διαμαντόπουλος είναι υπεύθυνος των πράξεών του. Κάτσε. Αν κάνει λάθη θα την ακούει. Στον Άρη. Άρα, στον Άρη είναι. Στον Άρη είναι. Μίξαν τον ρόλο στον Τίνο Διαμαντόπουλο. Σε κανένα Τίνο δεν έχω χυμίξει εγώ. Όλοι, όλοι, όχι εσύ. Τίνο καλημέρα. Μπράβο παιδιά. Τίνο καλημέρα. Το ότι θα πάρει ο Λίβερπουλ. Η φωτογραφία σας είναι στον αέρα με σχόλιο. Λοιπόν, έχει ανεβάσει ο Χρύσανθος φωτογραφία Ασλαμή Παπαδόπουλου ή αν θέλετε Ασλαμά Παπαδόπουλα στο Facebook και στο Instagram του Λίμπερου.
Μπείτε και τσεκάρετε. Λοιπόν, πάρε λέει κομίνη, δικαστές και τρομοκρατημένο βλέμμα για να κερδίσεις και τα χωράφια. Και πιστεύεις ότι θα βγει ο Γιαννιώτας? Ο Γιαννιώτας! Τι φούντα πρέπει να έκανες εσύ στα νιάτα σου? Ω, και τώρα βγαίνουν όλα. Ω, κύριε Κώστα, καλείστε να σηκώσετε το ασπρόμαυρο γάντι το οποίο πέταξε ο θαλαμοφύλακας. Ο 757 μπαίνει στην κλήρωση για εισιτήριο του ΠΑΟΚ, ο Γρηγόρης, και λέει: παιδιά, καλημέρα. Παπ, περιμένω εισιτήρια για το έργο ο Σακύρη από πάνω. Φίλε, από μένα στο υπογράφω εισιτήριο ΠΑΟΚ δεν έχεις εσένα. Α, καλά, θα το δούμε αυτό. Τζάμπα χρεώθηκες. Εγώ το λέω ευθασώς. Το πληρώνω εγώ. Φίλε Γρηγόρη, από μένα στο λέω, εισιτήριο δεν έχει. Ωραίο το μήνυμά σου, καλό. Τώρα το κολλάνε όλοι, Χρήστο, με το έργο αυτό, η πόρνη από πάνω. Ναι. Το έχουν πάρει όλοι και βάζουν διάφορα τέτοια. Μη δίνεις για να το οποίο είναι εργάρα. Εργάρα. Το οποίο είναι εργάρα. Ναι. Λοιπόν, μπράβο. Φίλε Χάρη, να σου πω κάτι. Τι? Δύο είναι τα χρώματα. Στέλνεις το ένα, λες τάδε και σεξι, ρε φίλε. Ναι, είναι σεξι, όντως. Αν δεν στείλει άλλος, κερδίζει. Το παίρνεις εσύ. Μπράβο. Το ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Μπράβο. Αν όμως στείλε και τα δύο. Γιατί να σου πω τι, δύο χρώματα είναι. Εντάξει, δύο χρώματα είναι. Στέλνεις το ένα, sorry, δεν μπαίνεις. Μόνο αν δεν στείλει άλλος. Αν δεν στείλει κανείς άλλος. Έτσι, είναι δύο διαγωνισμοί μας. Πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Γιάννινα. 4-1. ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννινα. Την Κυριακή στο στάδιο της Τούμπας. Φαντάζεσαι να μας βάλει κολοκλάους και να λήξει χείρα. Κάτι παραπάνω ξέρει ο κύριος δίπλα μου για να λέει. Κάτι παραπάνω ξέρει. Εντάξει. Και δίνουμε και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express, τα οποία έχουν ντυθεί στα γιορτινά τους, εννοείται, εδώ και αρκετές ημέρες, σε όποιον απαντήσει στο απλό ερώτημα. Ποια είναι τα χρώματα του βρακιού του Βλαντ Μοράρ, του 25χρονου παικταρά Ρουμάνου επιθετικού του Πανετολικού, ο οποίος κερδίζει τον πενάλτη από τον Ζουλιάν Ντίας Κουέστα, τον Ισπανό goalkeeper του Άρεος. Το τραβάει τόσο πολύ που βλέπουμε το μισό βρακί του, μην πω και τα δύο τρίτα. Δεν λέμε το λάστιχο απάνω, ναι, ναι, που είναι μαύρο, μέσα. Και βοηθάμε κιόλας. Είναι πουά. Είναι πουά με δύο χρώματα. Μεγάλη μαγιά του Βλαντ Μοράρ. Ποδοσφαιριστή εγώ με πουά, όσο έχω δει τραβηγμένα σόβρακα, παντελόνια, δεν θυμάμαι πουά. Ούτε Ελλάδα, ούτε Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως ούτε Γαλλία. Βασίλειο, ναι. Ούτε Ιταλία. Υπάρχουν τέτοιες φωτογραφίες. Έτσι. Ναι. Δεν έχουμε άμα τα ξαναδεί. Έτσι. Μπράβο στο Βλαντ Μοράρ. Μεγάλη μαγιά. Ο Αποστόλης λέει: πάω καλημέρα. Είναι πολύτιμη η καλημέρα. Και παίρνουμε μία ανάσα για να διαβάσουμε το μήνυμα του 164 λατρεμένου μας οπαδού του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, 164 θα το διαβάσω τώρα. Τα τελευταία του μηνύματα είναι συμφιλικά. Ζητάω και τη βοήθεια του. Είναι σημαντικό το ότι δεν είναι συμφιλικά, βέβαια. Ζητώ και τη βοήθεια του Παναγιώτη. Και ο Παναγιώτης έκανε την έκφραση αυτή. Δεν ξέρω, εγώ από χωριό είμαι. Λοιπόν, λέει ο 164 παδός του ΠΑΟΚ. Αναγνωστό. Μπατέ λέγαν τα παιδιά την Παρασκευή. Όχι εμπάτε όλοι. Όσο για τους σκύλους, μάλλον ήταν περισσότεροι στην γειτονιά του Χαριλάου. Πασιφανές, όπως λέτε εσείς, μορφωμένοι ότι λοιπόν, φωτογραφίζει του Άρης Πανετολικού. Μήπως πας στο... Έχει να κάνει με το αναγνωστό, τον Αλέξανδρο, τον goalkeeper του Άρεος. Μάλλον, Μάρι, μάλλον, ναι. Μήπως λέω το μυαλό μου εκεί, ξέρω ότι δεν βγάζω πολύ άκρη, είμαι και λίγο στα... το νιώθω και λίγο μπούφος. Λοιπόν, το βασικό θέμα για σήμερα της εκπομπής. Συμφωνείς ότι ο μοναδικός πραγματικά... Μπράβο ρε 91, τώρα μπαίνεις, μπράβο. Ναι ρε φίλε, με τάδε βούλες, έτσι, σωστό, έτσι. Γκολ από κόρνερ έφαγα. Στις βούλες θα κολώσω. Χάρη, είσαι πεκτούρα, ναι ρε φίλε. Χαίρομαι, γι' αυτό λέω τι ομάδα είστε. Έχει σημασία πρωί-πρωί να αυτοσαρκάζεσαι. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Όπως κάνουμε εμείς. Χαλάλι, χαλάλι ρε εσύ. Άντε για να μας πάει καλά η εβδομάδα. Για πες. Χάρη. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου δικά σου. Ναι. Τα πήρες ή οράσεως. Θέλει και δεύτερο. Το συνεχίζουμε με την ίδια ερώτηση. Θα γίνει κλήρωση. Επειδή είναι μεγάλη μαγιά, είσαι αριανός και αυτοσαρκάζεσαι. Πήρες ένα ζευγάρι. Δίνεις και δεύτερο. Δίνουμε ένα ζευγάρι. Επειδή είναι Δευτέρα σήμερα, ξεκινάμε εβδομάδα. Πόσο καλούλης είσαι. Το πάμε έτσι. Επειδή είναι δραστική εβδομάδα και ο Αντώνης Δεμάστρα Φόρης Μητριάδης είναι χαρούμενος. Δεν λέμε το χρώμα, δεν απαντάμε. Το πήρες εσύ ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως. Συνεχίζουμε το ίδιο ερώτημα. Τώρα για τους υπόλοιπους. Θα γίνει κλήρωση για τους υπόλοιπους. Είναι ο Παναγιώτη Χάρης Γιανακούλης. Γιανακούλης, ναι. Έχω ακούσει Γιανούλη. Έχω ακούσει Κούλη.
Έχω ακούσει Γιακούλη, ναι. Δεν έχω ακούσει Γιανακούλη. Έχω ακούσει Γιανακούλα. Γιανακούδη. Και συμμαθητή είχα, αποσιολόγο μάλιστα. Ναι. Τώρα ασχολείται με το. Είναι αγρότης στο Κιλκής. Δεν βγήκε σύνταξη. Είναι μεγαλοκτηματίας. Πολλά χωράφια. Πολλά χωράφια. Να πω βασικά. Τώρα τι. Είναι ο αδερφός του Γιανακούλα, του μπαστιμπολίστα που πέθανε, του παιδιού. Ναι. Που ήμασταν φίλοι. Το παλικάρι ο κούκλος, ο ξανθός ο ψηλός, του Νέστορα. Το είπα τώρα και. Το οποίο το είχα μάθει, ξέρεις, Παναγιώτη. Το έκανα μόνος βράδυ στο Μετρόπολη, στον αέρα. Το μαθαίνω στον αέρα, φίλε. Ναι. Και έχω μείνει παγωτό. Ο Δημήτρης, να είναι καλά. Ο Γιώργος και ο Δημήτρης. Ο Γιώργος είναι το παιδί που έφυγε. Ναι. Και πολύ καλός παίκτης. Με στυλ σαν Αμερικανάκι. Με τον Δημήτρη με αυτές. Ναι. Με τον μικρότερο, τον αδερφό του, ήταν σχολείο μας. 2-3 χρόνια μικρότερος. Και φανταστικό παιδί. Φανταστικό παιδί και στυλ τελείως αμερικάνικο, κολεγιακό. Σαν Αμερικανάκι τελείως. Έλα, Λουίζα, πάμε σε διάλειμμα. Θεός χωρέστον. Οπότε έτσι. Εντάξει. Okay. Αν συμφωνείτε ότι ο μοναδικός πραγματικά παγκόσμιας κλάσης παίκτης σε αυτήν την έλευση είναι ο Σερντάν Σακίρι. Με το που μπαίνει, λέω, αν γίνει η ζημιά, θα γίνει από αυτόν. Θα γίνει τώρα από αυτόν. Συνήθως οι αλλαγές του κλόπ τις κάνουν τις ζημιές, να ξέρεις. Και τι θέλω να πω, τι θέλω να πω. Έχω δει σε άπειρα μάτς τον Μανέ να μην υπάρχει για ολόκληρο ημίχρονο. Τώρα. Έχω δει τον Σαλάχ να μην υπάρχει για ολόκληρο μάτς. Να. Αυτόν δεν τον έχω δει ποτέ να μην κάνει τουλάχιστον 4 μαγικές ενέργειες. Όπως στην Ελβετία. Τουλάχιστον 4. Στην εθνική. Εντάξει, ο περήφανος Αλβανοκοσοβάρος. Οκ, Ελβετός λέμε τώρα. Έλα. Τα έχουμε ξαναπεί. Ελβετός που γίνεται ποδοσφαιριστής πρέπει να είναι βλάκας. Λοιπόν, αυτά και κάτι άλλο. 15 χρόνια μου ζαλίσατε τα ούμπαλα με τους ασιάτες οπαδούς της United. Εμείς έχουμε εργατιά, οι Πακιστανοί είναι εργάτες του λιμανιού, ρε. Κουράστηκα να βλέπω σε κάθε κοντινό. Η εργατιά είναι, ρε. Πάκις και Αφγανς. Είναι η εργατιά, ρε, φίλε. Άντε, άσε το καλό. Back to studio. Εδώ είμαστε με Χρήστο Κιώση, Παπαδόπουλα, Τσαλτίδης, Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς. Υπάρχει ήδη φωτογραφία μας ανεβασμένη εδώ και περίπου 20 λεπτά στο Facebook και στο Instagram του Λίμπερου της καρδιάς σου, Παπαδόπουλος Ασλαμάς, για να σχολιάσετε ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας, ιδέα του Χρύσανθου. Λοιπόν, τρέχουν οι διαγωνισμοί, 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννινα. Δεν βλέπω ιδιαίτερη συμμετοχή. Ίσως να έχει να κάνει με το εορταστικό της ημέρας. Ίσως. Αλλά εγώ λέω ότι μέχρι το τέλος θα έχουμε καμιά 30 μηνύματα. Έτσι λέω εγώ. 5 εισιτήρια, ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννινα, 15η αγωνιστική της ελληνικής Super League. Για να διατηρήσει ή να αυξήσει τη διαφορά των 8 βαθμών τον Ολυμπιακό. Για να τιμάμε και τον Γιάννη τον Γούμανο, γι' αυτό και το λέω Super League, την Κυριακή, στάδιο Τούμπας, ώρα 7.30. Ζωντανά και από την Nova Sports, αλλά και από τον Λίμπερο της καρδιάς σου. Και δίνουμε και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή ωρά στο Opticon Express, αρκεί να απαντήσει σωστά ποια είναι τα δύο χρώματα στο πουά βρακί του Ρουμάνου επιθετικού Vlad Morar το βράδυ του Σαββάτου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θέλουμε τα δύο χρώματα από το βαβακερό, όχι από το λάστιχο. Το λάστιχο είναι μαύρο, το βλέπουμε έτσι. Τα δύο άλλα χρώματα. FM κενό, ονοματεπώνυμο ΠΑΟΚ ή και τα χρώματα μαζί ή αν θες χωριστά. Του βρακιού του Vlad Morar, αποστολή στο 54-526, πάντα με το ονοματεπώνυμό σου. Τώρα μπορεί να βάλεις Bauhaus. Μπορείς, γιατί ο Σλαμάς βλέπει μπάλα, δεν είναι τραχανάς. Να καλημερίσω όλα τα παιδιά τα οποία μου μίλησαν στο live του Peter Murphy, στο οποίο δεν έπεφτε ούτε καρφίτσα και πραγματικά δάκρυσα, είδα πεθαμένους. Το εννοώ πραγματικά, δηλαδή το βράδυ του Σαββάτου είδα πεθαμένους. Κουνηθείς. Αναστήθηκε όλη η γενιά των Bauhaus. Πραγματικά. Μπορεί οι πιο πολλοί να είχαν φαλάκρες, αλλά παραμένουν Bauhaus. Τις ιδιαίτερες καλημέρες μου στον Χρήστο, τον γιατρό, Doctor. Που Doctor μου Lama. Λέει ήσουνα επί χρόνια στη Γαλλία η συντροφιά μου. Oh. Σε λατρεύω. Bravo. Και τώρα από την μπορώ, από την Πτολεμαϊδα που γύρισα, σε ακούω. Γαλλία που ήτανε, σου είπε πολύ. Δεν το θυμάμαι, όχι. Ναι. Χρήστο, καλημέρα, δεν έχω λόγια. Ό,τι μου είπες το κρεμάω για παράσημο. Μπράβο. Το εννοώ. Έτσι. Φιλιά στην Πτολεμαϊδα, φιλιά στο Μαραντόνα και στα άλλα παιδιά από, από τα ρόδα της ερήμου και φυσικά στην σκοτεινή υπόγεια τροχιά. Αφιερωμένο σε όλους εσάς το κομμάτι με το οποίο έκλεισε την εκπομπή ο Ασλαμάς την Παρασκευή και φυσικά έκλεισε και ο Πίτερ Μέρφη το live του γιατί ακούει Ασλαμά. Κανένα κορτσούδι δεν σου μίλησε, Μάρια. Κανένα. Κορτσούδι. Πώς μίλησα.
Λίγο πιο. Βάλε λίγο. Τώρα ακούν τα παιδιά αυτοί, όλοι σου λένε σιγά-σιγά. Όχι, φίλε, δεν ακούω λίγο. Μπορεί να το. Ο Γάλλος τώρα είναι. Να το χώσω το χώσω μέσα το πρώτο. Ο Γάλλος τώρα, Μάριο. Μπράβο, Μάριο. Ποιότητα, ποιότητα. Χρήστο, sorry για ό,τι ακούς. Αμα ναι, αμα ναι, μα ναι, μα ναι, μα ναι, μα ναι. Ποιος μα ναι, ρε. Ρε Χρήστο, το μάτς το βλέπες. Όχι, ο πάτος τους. Καμιά σακύρα έχουμε, καμιά σακύρα να παίξουμε. Στάνει, έβαλε μία ώρα. 48-5 τελικές. Ακόμα η δύσκολη ώρα. Την αλήθεια να λες. Εγώ 15 χρόνια. 36-5. 36-6. 36-6. Κλαίω. 36-6. Κακομίρι. Λοιπόν, 1-1. Πού είναι το πρωτοκόλ? 3-1. Δεν τρέπεσαι την ομάδα που έχεις. 3-1. Το κέντρο δεν πέρασε. Τι να τραπούνε, ρε. Δεν τρέπεσαι, ρε. Θα σωθούνε φέτος. Σου δώσε ο άλλος. Άμα έκανε ο τερματοφύλακα σου τέτοιο λάθος, θα τον είχες απελάσει. Στο δεύτερο γκολ. Ναι, τι γίνεται. Μπαίνει ο Μανέ από τα αριστερά. Ναι. Του κάνει τέλειο τάκλινγκ. Ποιος είναι ο Λίντελοφ εκεί πέρα, ποιος είναι? Νομίζω ότι είναι ο Λίντελοφ. Τέλειο τάκλινγκ. 199 τάκλινγκ κάνανε. Και παίρνει μία απίστευτη κόντρα και του στρώνει την μπάλα. Τι να κάνουμε, μπάλα είναι. Το βλέπουμε μαζί. Συγγνώμη, ρε φίλε. Έχεις βάλει το γκολ. Δεν πειράζει, γίνεται αυτό. Έχεις βάλει το γκολ που έχεις βάλει και μιλάς, περίμενε. Φτάνει μπάλα στο σακί. Έχεις βάλει το γκολ που έχεις βάλει. Αλλάζει πορεία η μπάλα. Τι πάει στον Γιάνγκ και μπαίνει μέσα. Τις άλλες 35 φορές όμως δεν πήγαινε. Στο τρίτο γκολ. Χτυπάει μπάλα. Η μπάλα είναι για να πάει πάνω στο παίγι. Χτυπάει και παίρνει απίστευτα φάλτσα και μπαίνει μέσα. Εσύ έχεις ισοφαρίσει ένα μάτς. Με χωρίς τελική. Δεν έχεις κάνει σούτ όλο το μάτς. Και χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Χτυπάει στο γόνατό του. Και μιλάς για τύχη. Και έχει την τσίπα όλος να κάνει σούτ στο κόμπ. Δεν τρέπεσαι. Ποιος? Δεν τρέπεσαι. Αυτός εδώ. Αυτός εδώ, ρε φίλε. Δεν τρέπεσαι, ρε. Το βλέπει ο Νιστελρόι, ρε φίλε, και γελάει. Έλεγες για το συγκαμένο Σιώπη. Για μένα είπα. Που εγώ θα πω χειρότερα. Για μένα είπα. Για το Σιώπη και για το Περιστήσι. Για μένα μίλησα. Δεν κάνω πλάκα. Ναι, είχε δουλειά στη Μαρτίου και ήταν συγκαμένος. Από τη Μαρτίου. Από τη Μαρτίου. Εγώ για μένα. Από τη Μαρτίου πήγα σπίτι. Δεν ήξερα πώς πήγε. Που πάνω κάτω ξεσπασμένο. Μαρίες. Φίλε, αν με έβλεπες πώς πήγε, δεν κοροϊδεύω. Πότε ήταν αυτό, έχει χρόνια. Έχει χρόνια. Μήπως λείψε μετά. Έχει χρόνια αυτό που πήγε. Όπως πάει κάθε μέρα πήγε. Να σου πω. Τέλειο 80 αρχές να είναι. Μήπως ήταν από τη Λίβερπουλ τότε που είχε. Περίμενε. Μήπως λέει για το συγκαμένο. Αλητία, λέει ο Χρήστος οπαδός της Λίβερπουλ. Μπορείς λίγο να μου πεις. Ιδιωτικό κταίο Πηλέας. Μπορείς λίγο να μου πεις στο πρώτο γκολ που τρως. Ο Ηρακλής. Κάτσε, όπα, Ηρακλής. Μία-μία τις ήττες πάρτε. Πάρε μία-μία τις ήττες. Στο πρώτο γκολ που τρως. Ναι, του Σαλβατόρ Πέρεθ Μαρτίνες. Γίνεται η σέντρα. Μπορείς να μου πεις ποιος είναι ο κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έχει τον. Πώς τον λένε τον Ισπανό? Δεν γίνεται σέντρα. Πώς δεν γίνεται σέντρα, τι γίνεται? Ο Ροτζέριο Μάρτινς παίζει κάθετα. Χαζός, δεν γίνεται σέντρα. Α, δεξιά, εσύ έφτασες, ναι. Α, το πήγες πιο κάτω. Συγγνώμη, εγώ το πάω την αρχή. Εγώ ας την αρχή. Γίνεται η σέντρα. Και πάει μπάλα δεξιά στον Νίκο τον Κουσκουνά. Κουσκουνάς βγάζει τη σέντρα. Γκουσκούνης. Πες μου λίγο, ο κεντρικός αμυντικός σου. Το έχω σημειωμένο, το είναι αυτός. Ρε κουκόλι. Το κουκόλι, ρε φίλε. Κουσκουνάς κουκόλι. Τι κάνει, κοιτάει, αυτό λέω. Περίμενε, κοιτάει, είναι μπροστά. Χρήστο, είναι... το είδες του Ηρακλή το πρωτοκόλ. Περίμενε. Κοιτάει, είναι πάνω στον παίχτη. Πολύ ωραία. Περίμενε, ο Γιάννης είναι πάνω στον παίχτη. Είναι μπροστά από τον παίχτη. Βρε μια χαρά είναι. Κάνει μια περιστροφή. Και κοιτάει τον παίχτη. Και κοιτάει τον παίχτη που δεν βλέπει την μπάλα. Ο πιρουέτας 10 είναι. Και κάνει δηλαδή, μια αν το κάνει Χρήστο, ναι. Αν το κάνει η ανιψιά σου, ναι. Το κοριτσάκι καιρό να είναι η μεγάλη, η μικρή. Όχι, αν το κάνει παίχτη πανετολικού δεν πει καλύτερα να πει. Αυτό εννοεί ο Χρήστος Αλτίδης, κατάλαβε. Τι είναι αυτό που κάνει, ναι, λέω τώρα, σε πάω τι είναι αυτό που κάνει, τι πες μου, τι κάνει. Τι κάνει, τι κάνει, τι κάνει, αυτό, καταλαβαίνει κανείς, το έχω σημειωμένο. Κάνει μια, μια περιστροφή και τον αφήνει. Το βλέπω, το βλέπω, τα έχει σημειωμένα, αυτός είναι τυπικός. Περνάει μπάλα, τον κοιτάει. Και ρε κουκόλι είσαι και που λένε μου. Άμαν. Θα με τρελάνεις. Ο κουκόλι ρε, φάγατε το μουμίν ρε. Φάγατε το μουμίν επειδή τον έφερε ο Μύρο, δεν λέτε τίποτα. Τι ακούω σήμερα. Πέντε παίκτες μείναν εκτός. Ανεβαίνω τα σκαλιά του Λευκού πριν για το πρωτάθλημα και ακούω. Όσο έφερε μουμίν. Γκουσγούνης, κοκόλης. Μυροφορίδης. Τι είναι αυτά. Ρε κουκόλι, ειλικρινά. Δηλαδή καλά που το βλέπω. Λέω συγγνώμη, μάλλον δεν το είδα. Αμάν. Πραγματικά. Κάτσε για να σκεφτεί, μας τα δίκια γινόνται, περίμενε. Λυπάμαι τον καημένο τον Άγγλο Sportcaster που λέει αυτούς τους ταμτάκους. Ναι, ναι. Βαρέθηκε τους λέει όμως. Εκείς δεν ακουγόντουσαν. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Φίλοι, έγερνε πάλι το άνθρωπο.
Βρε, καλά που είναι ο Κωσοβάρος. Καλά που είναι ο Αλβανοκωσοβάρος. Άιντε, καλά που είναι ο Κωσοβάρος. Επιτέλους ένας άγγελος, λέει. Ατμόσφαιρα ενός ζεστού βρετανικού γηπέδου και όχι το κρύο θέατρο των Κινέζων. Τα σχόλιά σας κάτω από τη φωτό και στο Instagram και στο Facebook. Ο Άγγελος φυσικά περίμενε τον Μαριούλη και λέει άλλο ένα μαύρο σουκού για τον Μαριούλη. Έκατσε στον καναπέ να δει η νίκη του Ηρακλή στη Δράμα. Φαπ! Από τον Κουσκουνάκο. Άντι να εξηλαιωθώ αύριο, λέει, με το διπλό της Μάντσεστερ. Φαπ! Από το αλβανικό κοντοπτανό. Σήμερα είναι η τελευταία του ελπίδα, μήπως και χαρεί λίγο επικραμμένη του αντιπαοξίδικη καρδιά. Αλλά πάλι προβλέπεται φαπ! Από σέρβικο άλογο. Σήμερα θέλω Παύλο Μητρόπουλε να καταπιεί τα πάντα στο κέντρο. Μια συμβουλή, Μάριε, σου δίνει συμβουλή. Που θέλει σαν τον Γκάνια 30. Εδώ ο Τάσαρος έτρεμε ολόκληρα χρόνια στην Τουμπάρα. Θα φοβηθούμε τον άλλο να. Η Τουμπάρα που δεν κερδίζει ούτε τη Λίν. Λοιπόν, μια συμβουλή, Μάριε. Παράτα τα όλα, ρε. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, πας για έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ή γίνε ΠΑΟΚ να δεις καμιά χαρά. Δες τον Παναγιωτάκη δίπλα τη χαρούμενο παιδάκι. Πας τη γλώσσα σου, Πανάθεμα. Και από κάτω μπαίνει ένας και γράφει. Σωστός. Έτσι απλά, πού να γράφω τώρα πράγματα. Κλάψε κάτι. Μάριε, πολύ φάπα λέμε. Κλάψε τώρα ότι ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Ηράκλειο αέρα. Για τον Όφη, Ασλαμά. Από τις πολλές χλάπα χλούπα, σαν από ταινίες του Κουσκούνη, είσαι 80 χρονών γέρος. Γκουσκούνη είναι πρώτον, φίλε. Και όχι 80 χρονών, 70 είναι ο Μάριος. Πυρουέτας, λοιπόν, εδώ ξαναμάζει Ηρακλής, ναι. Μάριε, τώρα που έσβησε και η τελευταία ελπίδα Καζούρας, ξέρεις εσύ, την άλλη εβδομάδα φανέλα το Γουλφ τη Άρσεναλ και δεν συμμαζεύεται. Ναι, παίζεται στο Μολυνό, ε. Χαμελεοντισμό. Ναι, τρέμουμε. Εκεί έχει, ξέρεις. 7 γκολ έχω φάει, κακομοίρη, σε όλο το πρωτάθλημα. Το επόμενο το ξαναφάει τον Μάιο. Φυσικά! Άμα μου κόβει δύο φάσεις, πρώτα ημίχρονο. Ο Άτκινσον, αλυταρά. Έλα, αλυταρά. Πρόσεχε πώς μιλάς. Δεν μου λες ερώτηση. Είναι κίτρινη! Περίμενε! Ακριβώς το λεπτό! Ποιος μιλάει για διαιτησία? Στο 41 στο Φιρμίνο! Άντε ρε, που πάει ο Μουρίνιο! Άντε ρε, Μπουμπούνα! Που φεύγει ο Ράσφορντ και τον κόβει! Και δίνει απλά φάουλ! Ο Ράσφορντ! Χρήστο! Μπες και δες το τώρα! Έφευγε ο Ράσφορντ! Και ουρλιάζει ένα μαγαζί! Πέτρο, αν ακούς βγες μετά! Τώρα θα βγει ο Πέτρος! Πέτρο, βγες! Πέτρος ήταν όλο το μαγαζί, δεν είναι και δίνει στο Λουκακού! Για το φάουλ στο Κεϊτά κάρτα στο 39! Ήταν η αιτία της ήττας. Άντε ρε αλυταρά. Κοίταξε πάντως, αν ήταν ο Μαργαριτόπουλος στην Αγγλία, ένα κάρο στερλίνες θα πλήρωνε για την ασφάλεια της Manchester United πέσει κατηγορία. Όχι. Ο Μαργαριτόπουλος έκανε μεγάλη συμφωνία, τεράστια συμφωνία με Manchester United. Ασφάλισε το λεωφορείο που βάλε μπροστά στην εστία. Και λεωφορείο ασφαλίζει ο Μαργαριτόπουλος. Πού το βρίσκουμε? Μαργαριτόπουλος.com. Στο τηλέφωνο 2310-911-911. 701. Λοιπόν, για μπουκωμένος λέει πολύ φωνή βγάζεις. Περίμενε. Υπάρχει και φεύγουμε. Ερώτηση. Εδώ είμαστε. Τόσα χρόνια όλοι αυτοί οι οπαδοί της Λίβερπουλ ήταν κρυμμένοι. Ναι, όντως. Και γεμάτο ασιάτες. Και το γήπεδο γεμάτο ασιάτες. Όχι, ασιάτες είναι δική σας. Κοροϊδεύεις ρε εσύ. Εμείς έχουμε την εργατιά του λιμανιού. Δεν είμαστε νεόπλουτοι από το Μάντσεστερ. Ναι. Και είσαι λοιπόν τυχερός που δεν έχει ακόμα δελτίο του Αγγλίς. Θα μπαινε μέσα 8 θα τρώγες. Τραγικός. Άντε ρε κακομύρι. Λοιπόν, έφυγε ο Κίγκαν και πήρα την απάντηση Σκοτσέζη. Λοιπόν, ερώτηση. Γιατί αυτά μόνο ασλαμάς κανείς άλλος. Ρωτάω. Κιώση, Τσαλτίδη, Παπαδόπουλα. Κιώση, Τσαλτίδη, Παπαδόπουλα. Δόξα δράμας Ηρακλής. Τρώμε τα νύχια μας. Περνάει στο. Να πω και το λεπτό. Στο. 52. Στο Ρόβας. Περνάει στο 76ο λεπτό στον αγώνα. Ναι. Για τη δόξα δράμας φυσικά. Ναι, ο Δημήτρης ο Σιώπης. Περνάει ο Δημήτρης ο Σιώπης στον αγώνα. Ναι. Τον αγώνα περιγράφει ο Τάσος ο Σταμπουλής. Ο καλός δημοσιογράφος Τάσος ο Σταμπουλής. Αυτός ήταν και Χαριλάου, όχι. Ναι. Λεπόμενη. Ο επικεφαλής του αθλητικού τμήματος σε 3. Μπράβο. Καλημέρα Τάσο. Καλημέρα. Τάσαρος. Ρεπορτάζ κάνει. Αυτός είναι που είπε για τις φανέλες. Ρεπορτάζ κάνει. Ο Τάσος είναι γνωστός ρεπόρτερ ΠΑΟΚ. Πρώην ρεπόρτερ ΠΑΟΚ και τώρα είναι στην Τάσο θα πουλήσει. Ρεπορτάζ κάνει ο Γιώργος ο Μαυρόπουλος. Και υποψήφιο δήμαρχος κάποτε ο Τάσος. Φόλα Αριανάκη ο Μαυρόπουλος. Δυτικά σε μια. Ναι, το μαθαίνω. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Και ρεπορτάζ κάνει ο Γιώργος ο Μαυρόπουλος. Γνωστός ως Ντάι. Άρρωστο Ερακλάκι, γνωστός ως Ντάι, τον γνωρίζω από 13 ετών. Και με τα λάστα τα λοιπά. Είχε ναι. Το 54. Ωρα, παιδί. Το 54. Λοιπόν, ερώτηση. Και ρωτάω. Για να πάρει για μπάτσα, δεν ήταν το παλαιό ανοιχτό. Παιδιά, σκοτώθηκε η ερώτηση. Εντάξει, να ορίστε. Είπαμε τρία τα πράγματα, φτάνει. Εντάξει.
Εσύ, γιατί έχει. Πάντως είναι. Θα το πεις. Απλά. Όντως, να δω αν απαντήσετε! Όχι, όχι, δίκιο, να δω πώ απαντήσετε! Ποτέ ο Μάριος όταν ξεκινάει να πει κάτι δεν πηγαίνει από 15 διαφορετικούς οδούς μέχρι να φτάσει. Μπαίνει ο Δημήτρης ο Σιώπης. Περιγράφει ο Τάσος Ταμπουλής. Ρεπορτάζ κάνει από τον αγωνιστικό χώρο ο Γιώργος ο Μαυρόπουλος. Ρωτάω, Κιώση, Παπαδόπουλα, Τσαλτίνη. Εγώ δεν το βλέπα. Δεν έχει να το δει. Τα λέω εγώ. Ποιο μα λέει ότι ο Δημήτρης ο Σιώπης είναι ο αδερφός του Μανώλη. Ο άλλος στον αγωνιστικό χώρο. Όχι. Ο ένας, α, μόνο ένας. Είναι ο Γιώργος ο Μαυρόπουλος. Ήθελες και δύο εσύ. Ο Σταμπουλής. Με το ζόρι ότι στα λαμάτια του δεν είχε ρεπορτάζ. Ήθελες και δύο λέει. Είναι ο Σταμπουλής περιγράφει, ο Μαυρόπουλος ρεπορτάζ. Ναι. Ποιος μας λέει ότι ο Δημπαίνει. Περνάει ένας που λέγεται Δημήτρης Σιώπης. Ο Μαυρόπουλος. Έτσι. Και λες. Ο ακροατής που βλέπει ο Νικόλας. Ο Μαυρόπουλος. Δεν ξέρει. Ναι. Τώρα είναι popcorn. Ο Μαυρόπουλος. Έχει καμιά συγγένεια αυτός με τον. Ο Μαυρόπουλος. Όχι. Ο Σταμπουλής. Όχι. Ο τέτοιος. Ο τρίτος. Περίμενε, θα σου πω τώρα. Τρίτο πρόσωπο. Ο Ελευθερόπουλος. Όχι. Ο Βεργέτης. Δημοσιογράφος είναι. Δημοσιογράφος. Πετάγεται. Αφού μας είπες δεν έχει άλλο. Αυτοί οι δύο. Σου είπαμε τρίτος. Από το στούντιο. Το λέει ο Πάνος ο Μπλέτσος. Μπλέτσος. Περιγράφοντας μετά από δύο ώρες τον αγώνα του Άρη. Πάνω, αν παίρνεις εσύ ίδιο μισθό αγόρι με τους άλλους, υπάρχει πρόβλημα. Αυτόν που γράψανε στην. Είσαι ο Ασλαμάς της ΕΡΤ. Μπράβο, ρε Μάνο. Σε παραδέχομαι. Τον Πάνο Μπλέτσο που τον έκανε. Ξεκινάει το μάτς και λες. Που γράφανε ο αδερφός του Μανώλη νωρίτερα, χάρηκε τη νίκη. Μπράβο, ρε Πάνο Μπλέτσο. Μπράβο ρε παλικάρι. Έτσι, γιατί ρε φίλε. Είσαι ο Ασλαμάς της R3. Μπράβο, μπράβο. Εσύ και ο Μπουμπουγιατζής. Ναι. Και από εδώ και πέρα θέλω σε αγώνες του Ηρακλή ή Πάνο Μπλέτσο ή Δημήτρη Μπουμπουγιατζή. Α, δεν θα τους δείχνει τις τρίτης εθνικής. Δεν θέλει μήνο. Τις τρίτης εθνικής δεν τους πήρε η ΕΡΤ. Της Football League 2. Πού πας. Μπράβο ρε εσύ. Ρε Μαυρόπουλε, πες ο αδερφός του Μανώλη. Δεν ασχολείται. Ρε Τάσο, πες να το πω, ο αδερφός του Μανώλη. Γιατί. Δώσε δύο πληροφορίες. Έχει δίκιο σε αυτά. Αυτά διανθίζουνε, κατάλαβες. Τι διανθίζουνε. Παίζει στη Σπάρτη ο Κουλτσίδας. Σε διάφημισε ο Κουσκουνάς. Έχει συγγένεια με τον Γιώργο τον Κουλτσίδα. Όχι. Όχι. Μπράβο, είσαι καλό. Το ρώτησα τον Γιώργο, δεν έχει. Σε αυτά είναι καλό. Σε αυτά. Σε αυτά, σε άλλα. Πολύ ωραία. Ψάχνει αφορμή. Για Ελευθερόπουλο, τη λέξη Ελευθερόπουλο δεν την έχει πει ακόμα. Ρε. Τέσσερις ήττες ο Ηρακλής έχει με τον Ελευθερόπουλο. Την προηγούμενη Δευτέρα, έλειπες. Τέσσερις. Ο Άρης είχε συνολικά μία. Χρήσανε την προηγούμενη Δευτέρα, δεν έλειπες. Στα δύο πρωταθλήματα είχα τέσσερις. Την προηγούμενη Δευτέρα δεν έλειπες. Δεν είχε την προηγούμενη Δευτέρα. Περίμενε. Θυμάσαι, στα, Δευτέρα, στα τέσσερα μου χρόνια τέσσερις. Δεν μάθαμε ποτέ τι έκανε ο Ηρακλής. Δεν ανέβαινε καν το αποτέλεσμα. Δύο χρόνια έπαιξα. Δύο χρόνια έπαιξα. Καλά. Πες το σε αυτούς που πήγανε μετά το μάτς στον Τίνο και του λέγανε κάτι γαλλικά. Να δουν μπροστά μου να μου το πούνε. Μαρία. Κάτσε ήταν πολύ. Μαρία, ένας από αυτούς να έρθει. Αν ήταν ένας. Ένας από αυτούς να έρθει. Μαρία, Μαρία, ένας από αυτούς να έρθει. Καμπόσος. Τώρα μην γίνει το εξηλαστήριο θύμα ο Τίνος τώρα. Ποιο εξάστρε, φίλε. Αθλητικός διευθυντής είναι, δεν κατάλαβα. Εντάξει, τι δεν κατάλαβα. Είναι ο δεύτερος μετά τον Καρυπίδη. Έχει μιλήσει το τι εξηλαστήριο. Ραδιόφωνο έχει μιλήσει. Μίλησε, μάλιστα. Προχθές. Πού? Στο γέλο. Καλά τα είπα. Αλλά αν δεν φέρει αποτελέσματα, τι να το κάνω, ρε φίλε. Αποτελέσματα. Έχασα από τον Πανετολικό με στο Βικελίδη. Τι να το πω, μπράβο. Η Τρίπολη από τότε που έφυγε ο Παντελίδης 4-4 έχει. Απίστευτο, με ανατροπές το 90 και τέτοια. Για σένα αφιερωμένο. Τεράστιο μήνυμα Θωμά Τόντον, ο παδού του Ηρακλέους, που κυνηγάει Ανελέτα Ελευθερόπουλο. Ζωντανή σύνδεση με Τραφάλγκαρ Σκουέρ. Τι σου λέω, ότι βρήκε τον Κουσκουνά. Όχι, όχι. Χθε μου στείλε μήνυμα για τον Ηρακλέους. Μου στείλε μήνυμα, στο είπα εγώ. Κουσκουνά. Χαιροπολί, τον Κουσκουνά είπε, φίλε. Φυσικά. Αν είσαι μάγκα, πε να βάλει γκολ ο Ριζογιάννη. Το που λένε ο Παντελή. Ωραίο ο Ριζογιάννης, για να ακόμη μάτσε. Πολύ ωραία δόξα δράμας. Ζωντανή σύνδεση με Τραφάλγκαρ Σκουέρ, Λονδίνο, έτσι. Και ένας μελαχρινός ξύνει το πηγούνι του. Τι πρεμιέρα να δω τώρα. Για να πάει να δει καμιά προπόνηση του Σάρι, ούτε λόγος. Του Σάρι. Για Ελευθερόπουλο, κατάλαβες. Ότι πάει για θέλος. Ούτε λόγος. Ωραίο, αυτό ναι. Θωμά, υποκλίνομαι. Είναι, είσαι αυτό που λατρεύω. Θέλω να κάτι, δηλαδή. Είσαι ικανοποιημένος τον Ελευθερόπουλο. Θα πει κάτι επειδή πάτε μαζί στο θέατρο. Ο Ελευθερόπουλος το παιδί, να? Τζάμπα την πληρώνει εδώ. Τζάμπα την πληρώνει. Και τζάμπα έρθει. Δεν είναι για την κατηγορία αυτή. Κάνει και χαζομάριζε, μα να σου πω κάτι. Περίμενε λίγο. Όταν αφήνει τον Πανθρακικό για να πάει στη Βέρεια όμως, μεσούς της χρονιάς. Έτσι δεν είχε γίνει. Από τον Πανθρακικό δεν είχε. Οι επιλογές στην καριέρα του είναι δικαίωμά του. Τι με νοιάζει. Εντάξει. Ρε παιδιά, δεν είναι κολλητός μου. Εγώ τον λάτρευα σαν παίκτη. Και σαν προσωπικότητα. Και συμφωνώ απόλυτα με Τραγιανό Δέλα που είχε πει. Στη συνέντευξη τύπου, μετά από μάτς του Πανετολικού, με ποιον ήταν τότε ο Σωσμιόταν τον Ελευθερόπουλο, δεν θυμάμαι, που λέει να πω κάτι, γιατί το άκουσα και από κάτω από εσάς λέει προηγουμένως, ότι ο Δημήτρης είναι ευγενικός. Λάθος. Ευγενικοί είμαστε όλοι μας. Ευγενής. Ο Δημήτρης είναι ευγενής. Μπράβο, Μάρια. Αυτό. Μπράβο.
σε ένα ποδόσφαιρο στο οποίο βρίθουμε από επίπεδου Τσαλτίδη, υπάρχει ένας άνθρωπος, δύο-τρεις άνθρωποι, οι οποίοι είναι αλλού. Για το θέατρο. Είναι πολύ σημαντικό. Μέχρι τώρα, ό,τι ρωτάς τέτοιο με μουσική, θέατρο, και στο απαντάω. Το τρένο της Ανόδου σφύριξε. Απάντησες προχθές για David Bowie και ο άλλος ξινότανε. Ξύνομαι κανονικά, φίλε. Σκέφτομαι τι γύρω δρυάμου θα κάνω, πώς θα ενώσω το Λίβερπουλ με την Τουμπάρα. Το Άνφιλντ Ρόντ με την Τουμπάρα. Ενώ κάποιοι παίζουν μια, έχουν 9 ίσως αυτούς που χύσαν εμπογές στο μνημείο του ολοκαυτώματος. Δεν κάνω ποτέ τέτοια πράγματα του ολοκαυτώματος, γιατί ποτέ δεν θα προσβάλλω τη μνήμη ανθρώπων που έφυγαν. Τέλος. Όποιοι κι αν είναι, όπου κι αν είναι, ό,τι κι αν είναι, ακόμα κι αν είναι η μεγαλύτερη μου εχθρή. Μάλιστα. Όταν νοικιάζεις χαλασμένο ντεσεβό από Πειραιά, λογικό είναι να έρχονται αναποδιές από τις γωνίες. Λέει ο θαλαμοφύλακας. Πες το θαλαμοφύλακα. Χαρακτηρίζει το Μανώλη το Σιώπη. Το αγόρασα. Ναι. Το αγόρασα, φίλε. Άρα το διορθώνω. Όταν αγοράζεις χαλασμένο ντεσεβό από Πειραιά. Ντεσεβό. Χαλασμένο ντεσεβό. Ναι, ναι, ναι. Λογικό είναι να έρχονται αναποδιές από τις γωνίες. Το γωνίες. Εμένα τα μεταχειρισμένα. Εμένα τα μεταχειρισμένα. Στην Ξάνθη παίζω. Η οποία Ξάνθη έχασε. Λοιπόν, εμένα τα μεταχειρισμένα που παίρνω, τόσα λεφτά έχω, τόσα παίρνω. Τρελός. Δεν υπερκοστολογώ χαλασμένα με κίτρινα γυλαίκα από τη Γαλλία. Άλλη μια φορά. Δεν υπερκοστολογώ. Δεν είναι άνθρωπος αυτός, είναι φάντασμα ο Λεβέκ. Είναι ένα φάντασμα που ήρθε στην Τουμπάρα. Δεν εμφανίστηκε ποτέ, κατάλαβες τι γίνεται. Έτσι είναι, φίλε. Και ούτε είμαι στις ενώσεις ανά την Ελλάδα ώστε τα πέναλτι να τα δίνουν μόνο με την πάτε-πάτε. Γιατί το πέναλτι με την πάτε-πάτε που κάνει καπάκι ο Μάτος, ναι, το δίνει. Μπράβο. Εδώ, γιόκ. Συγγνώμη, επειδή έλειπες, στο λόγο μου το διάβασα, δεν έχω βγάλει άκρη. Ο Παοξής, 164. Ναι. Εσύ τι άκρη βγάζεις. Εγώ ειλικρινά και ο Παναγιώτης δεν βγάλαμε. Ειλικρινά. Έτσι και εδώ βγάλαμε. Ναι. Καλά, από ένα σημείο και μετά, ναι. Εκεί με το αναγνωστό. Αναγνωστό. Τι είναι. Αναγνωστόπουλο. Και το μυαλό μου σε αυτό πήγε, στον Αλέξανδρο. Μια χαρά είναι το παιδί. Ναι. Τρώει το δεύτερο γκολ, φίλε. Το δεύτερο γκολ, φίλε. Εντάξει, ο άλλος παίζει κουτσό. Ο πρώτος το μεγαλύτερο κομμάτι, πρόσεξε λίγο. Δεν έχει ευθύνη ο Αναγνωστόπουλος, αλλά δεν το βγάζει. Φίλε, βλέπει την μπάλα. Στο πρώτο δοκάρι ουσιαστικά. Ο παίκτης στο πρώτο δοκάρι είναι γι' αυτό. Και βλέπει ο τερματοφυλάκας ότι λογικά έχει την μπάλα ο Σιώπης. Λογικά. Δεν είναι ψηλά η μπάλα. Δεν υπάρχει λογικά, φίλε. Τι δεν υπάρχει λογικά. Ο τερματοφύλακας κινείται ώστε να αποτρέψει το ενδεχόμενο. Το όποιο ενδεχόμενο. Να ανοίξει το πόδι όλο και να παίρνει μπάλα από κάτω, ναι, ρε φίλε. Ναι. Έλα, ναι, ρε φίλε, να χτυπήσει ένα κοντράρι και να πάει τέτοιο. Εντάξει, καλά. Εντάξει. Δεν φταίει, δεν φταίει, δεν φταίει, δεν φταίει. Είναι μέσα στην αιστεία. Καλά, αν εντάξει, ήταν έξω από την αιστεία, κάνει λάθο. Πάρα πολύ μικρή ευθύνη, πάρα πολύ μικρή. Δεν έχει την ευθύνη ο Αναγνωστόπουλος, ξαναλέω. Αλλά δεν το αποτρέπει κιόλα. Όπω επίση το πρώτο γκολ. Πρέπει να βγει ο τερματοφύλακας. Εκεί νομίζω κάνει λάθο Κουέστα, φίλε. Πού? Στο πέναλτι. Κάνει λάθος, φίλε, που τον τραβάει το σωτσάκι. Πάει να τον κόψει, ρε φίλε, και πάει το χέρι στο σωτσάκι. Έχει άλλους δύο δίπλα, ρε φίλε. Γι' αυτό δεν είναι κόκκινη καταρχήν, αλλά τέλος πάντων. Όχι, πάει αυτό, λύθηκε αυτό, δεν είναι έτσι. Άστα. Αυτό είναι προφανής. Έχει βάλει σχολά. Δεν είναι προφανής. Είναι ο τρόπος που έχει αλλάξει ο κανονισμός, Μάριε. Έχει αλλάξει. Δεν τιμωρείται όταν είναι και πέναλτι. Τιμωρείται η ενέργεια. Ναι, λέει είναι στην κρίση του διαιτητή. Ο Βαρούχας τι είπε, δεν κάνω πλακά. Ότι εντόνα. Είναι και κόκκινη, είπε ο Βαρούχας. Ότι είναι κόκκινη. Γιατί έχει τράβηγμα. Ναι. Αλλά ο κανονισμός λέει ότι αν κινείται για την μπάλα. Ναι. Ποιος δεν λέει. Κινείται για την μπάλα. Ποιος το λέει. Ο κύριος Κάτος τι κίνηση, είπε ρε, στο Open Beyond. Φαίνεται από την κίνηση, ρε Χρυσάφ. Αυτός έχει πει μόνο αρνητικά για τον Άρη. Για τον Άρη. Δεν έχει βγάλει ούτε μία φάση. Χρόνια με τον Πάο. Εγώ λέω είναι το καθαρό πέναλτι πάνω στον Μπρούνο Γκάμα που λέει ο Κάκος ότι πάει ο Γκάμα το πόδι του στον αμυντικό. Πού το ξέρεις, ρε Κάκο, ότι πάει ο Γκάμα το πόδι στο αμυντικό. Έτσι είπε ο Κάκος. Μάλιστα. Πού το ξέρεις. Μάλιστα. Αλλά ο Κουέστα δεν πηγαίνει για την μπάλα. Γιατί αν πηγαίνει για την μπάλα, φίλε, δεν πιάσει το πόδι. Με αυτή τη λογική. Δεν είναι η μπάλα, φίλε, στον μπούτι του άλλου. Κάνει χαζομάρα του. Βέβαια, είναι και πολύ, πολύ μακριό διαιτητής, έτσι. Πού είναι, στην ένα έχει φτάσει. Στην ολογία του στο πανό. Το είδε όμως. Το είδε. Ήταν για τον Άρη. Σκηνοθέτη τη ΕΡΤ. Απαράδεκτος. Όπα, γιατί. Ζουμ στους οπαδούς του Πανετολικού. Πού είναι εκεί στον Περιστερόνα, ρε. Πού να γυρίσει η κάμερα εκεί πάνω. Μόνο για 3 δευτερόλεπτα στους πανηγυρισμούς του 0-1. Ένα μόνο πλάνο τα παιδιά. Δείξε, διάνθησε μου λίγο την εικόνα. Ωραία, πολύ ωραία κάλυψη. Κάνε μου και εκεί λιγάκι. 3-4 κοντινά. Είναι τόσο σπάνιο θα πλέον. Θα κρυθεί και πάμε στο break. Θα κρυθεί σήμερα η παραμονή Αγγέλου στον Άρη εντός των επόμενων ωρών. Φαβορεί 2. Τι Αγγέλου, τι πρόβλημα. Για την αντικατάσταση, Καστρίτης ή Καστρινάκης. Σούλης. Λοιπόν,
Πάμε σε break. 5 εισιτήρια. ΠΑΟΚ, ΠΑΣ Γιάννηνα και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως. Έτσι. Αν απαντήσει σωστά, τα δύο χρώματα. ΠΑΟΚ, ΠΑΣ Γιάννηνα. Ηρακλής, ΠΑΣ Γιάννηνα παίζει αύριο. Αύριο, ναι, θα πάω. Θέλουμε να νίκη με 4 γκολ διαφορά. Θα πάω. Μπορώ να το γυρίσουμε. Έτσι. Λοιπόν. Να έρθει κουρασμένο. Τα δύο χρώματα από το πουάβρακι του Ρουμάνου Άσου του Πανετολικού Βλαντ Μοράρ. Θέλουμε τα δύο χρωματάκια από το πουά βρακί του Βλαντ Μοράρ. Να είσαι καλά, Αλέξη μου. Το μέρισμα. Πήρα γάλα, πήρα βούτυρο. Ελάτε, κυριούλη, πήρα ανθότυρο. Ανθότυρο, πω. Αφού τα πήρες όλα αυτά, πάρ' το και μια τέτοια τώρα. Να γουλιάζει. Μια μερίδα καλαμαράκια. Σε παραδέχομαι, ας το βυθώ, ξέρω, ναι, ναι. Να ευχαριστήσω το φίλο της ΑΕΚ της Λίβερπουλ, τον Χρήστο, που μου στέλνει τη φωτογραφία. Που ωραία, ο ωραία. Της Λίβερπουλ. Σε αερογέφυρα τεράστιο πανό που γράφει Manx Bastards. Μπράβο, συγχαρητήρια, να είστε καλά. Πολύ ποιοτικό. Στην έστειλε στο Viber. Στην έστειλε στο Viber. Λοιπόν, την έστειλε. Να τη βάλω. Λοιπόν, γιατί το λες να τη βάλω. Σχολιάζει όποιος θέλει φωτογραφία που ανέβασε ο Χρήστος πριν από μία περίπου ώρα. Instagram και Facebook του Λίμπερο. Με Παναγιώτη Παπαδόπουλο και Μάριο Ασλαμή. Εδώ είμαστε με Χρήστο Κιώση. Τρέχουν δύο διαγωνισμοί. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από το Opticon Express. Αρκεί να απαντήσει σωστά ποια είναι τα χρώματα του βρακιού του Βλαντ Μοράρ. Είναι πουά. Θέλουμε τα δύο χρώματα. Όχι το μαύρο το λάστιχο απάνω. Μέσα στο βαβάκι, στο βαβακερό. Καβάτους ένα ζευγάρι ο φίλος ο Χάρης ο Γιανακούλης. Τον επιβραβεύσαμε γιατί ως αριανός αυτοσαρκάστηκε. Σου δίνω ρε φίλε και τα δύο, corner, και τα δύο χρώματα λέει. Γκολ από κόρνερ έφαγα. Σε έσφαξε ο Άτκισον καημένε. Άντε ασχολήσουμε το βρακί του Μοράρ. Εκεί σε έφτασε η ομαδούλα σου να ασχολείσαι με τις αηδίες. Η διαιτησία του για Αγγλία που είναι πολύ καλός ο Άτκισον. Πολύ καλός. Σε έχει βοηθήσει πολλάκις. Η διαιτησία του δεν είναι 50-50. Η φάση με τον Φιρμίνιο δεν σχολιάζω. Αν δεν βγει κάρτα σε πάω Ολυμπιακός. Θα έχουμε εδώ πέρα τα ραβέρια. Ο Τάγκα λέει πιεσόμετρο, πιεσόμετρο. Κοκκινίζεις εσύ και η ομάδα σου επικίνδυνα, Παπαδόπουλα. Κοκκινίζεις. Κατάλαβες τι εννοώ. Κατάλαβα. Παίζεις σε πολύ. Καλημέρα στα τρία center back. Άποψη για την κλήρωση που θα γίνει. Γνώμη για Σάλτσμπουργκ, αν μπορεί να κάνει την έκκληση να πάρει το Europa. Και αν ο Άγιαξ φτάσει μέχρι τους ημιτελικούς. Γνώμη Μάριο για το αψινό Derby Nottingham και θα το δει Δημήτρης από το Ανατολικό Λονδίνο. Nottingham Forest με τι, με Notts County, με τι. Με Derby. Μα, με Derby County είναι το γειτονικό τελικό, είναι κλασικό αυτό. Μάριε, πες μας τώρα για την ελπίδα στο Λεβαδιακό. Το οποίο μεγάλωσε το μίσος πάρα πολύ με Peter Taylor και Brian Clough. Αυτό, τι ώρα είναι αυτό, 10 Παναγιώτη. Τι ατάκα είπε ο Giggs, φίλε. Giggs ελατρεύω, διαβάστε στον αέρα την ατάκα Giggs. Ποια είναι, στείλτε ρε φίλε. Στείλτε, ποια είναι. Α, περίμενε, δεν είναι. Τι είπε ο Giggs. Α, κράξανε ο Roy Keane και ο Gary Neville. Κράξανε τον Jesse Lingard επειδή τρεις μέρες πριν το match έκανε διαφήμιση φωτογράφηση με ρούχα. Και του λένε βρεβλάκα τώρα λέει κάνεις. Πριν το μάτσα αυτό. Να το κάνει μετά. Ναι. Γελάει όμω. Για να το κάνει ένα μήνα νωρίτερα. Giggs. We used to have center forwards like Cantona who would turn bad balls into good balls. Κάνε μετάφραση. Ναι. Λοιπόν, είχαμε παλιότερα επιθετικούς center forward όπως ο Eric Cantona που μπορούσε να μετατρέψει χαμένες μπαλιές σε γκολ. Σε καλές μπαλιές. Σε καλές μπαλιές, συγγνώμη. Δεν Now we have center forwards like Lukaku who turn good balls into bad balls. Τώρα έχουμε center forward όπως ο Ρωμελού Λουκακού που μετατρέπει καλές μπαλιές σε κακές μπαλιές. Μπράβο, ρε Γκίξη. Πολύ καλό. Μπράβο. Πάρα πολύ καλό. Πήγαινε τώρα στη συνειφάδα. Μπράβο, ρε Γκίξη. Τους έκανε σεξ επί 18 χρόνια. 18 συναπτά έτη. Ο Ταλής γέρασε φίλοι και ακόμα κάνει 18 συναπτά χρόνια. Σε σένα, να ξέρεις. Τι να κάνει 23, μετά, 23 έτσι, χρόνια έτσι. Κατακαημένη. Περιμένει φίλος ακροατής, γραμμές ανοιχτές, 23-10-287-888. Καλημέρα, Μάρια, επειδή δεν πρόσεξα τη φάση να σου πω για το βρακί του έγκρι του ρεπόρτερ. Ρωτάει ο 164. Πάμε στον ακροατή, καλημέρα. Καλημέρα. Κατουριστήκαμε από τα γέλια με τον Giggs. Λίγο πιο δυνατά, φίλε. Δεν ακούγεσαι πιο δυνατά. Έλα, καλημέρα, ακούγομαι τώρα. Όχι, πιο δυνατά λίγο, δεν είσαι, έχεις hands free. Έλα, ναι, τώρα με ακούω. Τώρα είσαι καλά. Λάχαρα. Δώσε όνομα και ομάδα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Βαγγέλης στο Αριδέα, Αλμοπάρα. Έλα που λένε. Την Καρμή είχα πάρει πριν δύο μήνες περίπου. Ναι, σχεδόν. σε θυμάμαι. Σε θυμάμαι. Είχα δουλειές. Ναι. Δεν μου λες, δεν παραμένει προπονητής ο Τυριακής. Γιατί τον θέλει και τον Ηρακλή. Ο Τυριακίδης, ναι, μπράβο, παραμένει. Εσύ βοήθησε με λίγο. Αυτός είναι και την περιοχή από εξαπλάτανο. Από Σκίδρα. Ωραία, από τη Σκίδρα. 9 χιλιόμετρα από το χωριό της γιαγιάς μου η Σκίδρα.
Ωραία, πάμε χωρίς λίγο το παιδί να ακούσει. Την καλή. Α, την καλή, η νύφη μου είναι από την καλή. Σοβαρά. Του ξάδερφού μου η γυναίκα, ναι, εγώ από το Ριζό. Είναι η μάνα μου είναι από το Ριζό. Α, Ριζό, Ριζό και Ριζάρι είχαμε πάει πέρα και εκλογές. Φαντάρωση. Στο Ριζάρι είχαμε πάει και εμείς μια φορά. Ποιο χωριό της περιοχής το λένε Κίνα. Κίνα, το Ριζάρι. Κίνα. Ναι. Α, δεν το ξέρω. Παλιά το λέγανε τώρα. Χωριό. Γιατί δεν υπάρχουν τώρα αυτά. Δεν τη το Φούστανη. Λοιπόν. Τη Φούστανη. Α, τη Φούστανη. Γιατί. Κίνα επειδή, το λέγανε. Επειδή βγαίνανε όλοι στη Βόλτα, ναι. Κυριακή, ναι. Όλο το χωριό. Είχαν μία βόλτα με έναν δρόμο και μπούκωνε, γέμιζε. Και για τους άντρες το λέγανε αυτό. Για όλους τους γιατρούς. Σε σκήνα. Ήταν πάντως. Εμένα οι συγγενείς μου χωρικό... είναι στη Σοσάδρα. Δεν είναι στο Μόριο. Ναι. Πόσο Σοσάδρα. Ναι, χτες ήμασταν εκεί. Σοσάδρα Φαρακίνη, ντέρμπι ήταν τη Α1. Ωραία. Πόσο έλεγα που τα είπαμε για τη γεωγραφία του νομού Πέλης. Ναι, ναι. Λοιπόν, Αλμοπάρα χάσαμε χτες. Τάξη. Από ποιο? Χάσαμε. Που λέμε, μπέδαμε με τον Αγροτικό Αστέρα. 2-1 βέβαια χάσαμε, εντάξει, το παλέψαμε το παιχνίδι. Ημίχρονο, θυμάσαι. Το, το ημίχρονο ήταν 2-1. Α, έμεινε, μπράβο. Από ημίχρονο ήταν 2-1, ναι. Μετά, εντάξει, έχουμε λίγο δυσκολευόμαστε στο γκολ. Μέχρι να βάλουμε γκολ, η αιμορροίδα μας κατεβαίνει, μας κάνε. Με συγκινήσει πραγματικά. Δηλαδή... Βγαίνει άτομο και λέει, είμαι αλμοπός αριδέας. Με συγκινήσει. Εντάξει, να σου πω κάτι, Μάρη, δεν ασχολούμαι με το πρωτάθλημα. Ναι. Με την ΑΕΚ ήμουν, αλλά από τότε που πέσαμε κατηγορία, ναι. ΑΕΚτής είμαι δηλαδή, άλλωστε, από τότε που πέσαμε κατηγορία, δεν ασχολούμαι. Ναι. Βρε, μπράβο σου, μου βγαίνεις και μιλάς για αλμοπό, μπράβο σου. Μπράβο, παρακολουθούσα χρόνια από το γυμνάσιο, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, μπαμπάζου μας, ξέρω εγώ και αυτά, ναι. Από Δέλτα Εθνική που ήταν ακόμα, ναι. Θυμάμαι, δηλαδή σχεδόν 20 χρόνια πάω. Λοιπόν, μία χρονιά ήταν αρχές 80's που κυνήγησε με αξιώσεις την άνοδο στην Β' Εθνική. Καλά, τότε. Παίξαμε και Β' Εθνική. Ναι, και με... νομίζω. Εκεί ήταν, μια χρονιά, δύο χρονιές παίξαμε. 81 κάπου εκεί, δεν είχε παίξει. Όχι. Με Τσολερίδη, ξέρω εγώ, με μετά πιο νωρίς ήταν η Λαρίωνας, Αδριάτης, αυτοί άμα τους θυμάστε. Περίμενε, περίμενε. Είχαμε καλή ομάδα. Εγώ λέω με Μπάμπι, με Μπάμπι Δουλγεράκη πριν πάει στον Άρη. Ναι, και ο Δουλγεράκης τον ξέρω, ο μπαμπάς του στο Σάδρα κάθεται. Ο μπαμπάς του Σάδρα έχει το καφενείο, ναι. Τον έχω δει και κάτσε μου πέρα πολλά και με τον Μπάμπη μιλούσαμε. Είναι πελάτες μου, ναι, ναι, τους ξέρω τους γονείς ναι. Του, καλοί άνθρωποι. Πρέπει ωραία, πιο μπροστά να ήταν η Β' Εθνική. Πιο πριν ήταν με Ανδρεάδη, μπορεί τέλη 70. Β' Εθνική, ναι. Νομίζω τέλη 70. Θυμάμαι την ομάδα του περιοδικού. Ναι, με Αυγουστάκη, τερματοφύλακα. Αυγουστάκι, Αυγουστάκι. Α, Αυγουστάκι, μάλιστα, μπράβο, μπράβο. Ήτανε λίγο κοντός, ήταν ναι, λίγο κοντός ναι, 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 για τον Τάκη του καλοκαιριού. Πάντως, Μάριε, φέτος, ναι. Φέτος δεν είναι η χρονιά σου με τίποτα ρε φίλε. Ο Ηρακλής δεν πάει καλά. Ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα. Η Λίβερπουλ το παίρνει. Η Λίβερπουλ είναι τρένο. Κοίτα, ειλικρινά του ΠΑΟΚ, ειλικρινά, του ΠΑΟΚ θα τον εχθώ. Αλλά αν το πάρει αυτή εδώ η απάτη. Από την από τη Βόρεια Αγγλία, ειλικρινά, και δεν το πάρει η City που παίζει αυτή την μπάλα, τα παρατά όλα. Η οποία φτιάχνει 9 κλασικές σε κάθε ημίχρονο. Τους ποδοπάτησα πέρσι, πέταξε τις φανέλες μέσα στο όνομα, τους ποδοπάτησα στον αγκάο τα βόνα. Ο παδός Manchester United θέλει τη City ή τη Liverpool. Τη City φόλα. Φόλα City. Με γαλάζια κοιλότα θα βγω στην Τζιμισκή. Βγώσεις κοιλότες μου κάνα βάλει. Με γαλάζια κοιλότα θα βγω στην Τζιμισκή. Κάθε χρόνο βγαίνεις. Αφού την κόκκινη τη σκίσαμε χθες. Μη άκουρε ένα τελευταίο να σε ρωτήσω και να κλείσω. Ναι, αγόρι μου, Βαγγέλη. Προτιμάς. Προτιμάς να χάσει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ ή η Λίβερπουλ. Αμαναμάν. Δηλαδή πες ότι ένας από τους δύο θα το πάρει ναι, οπωσδήποτε. Το έχω σκεφτεί. Ποιος θέλει να το και έχει αποφασίσει εδώ και χρόνια. Α, δεν κοίταξε. Το ακούσει. Κοίταξε. Ναι. Εγώ πάντως φίλε ναι. Προτιμώ να το χάσει ο ΠΑΟΚ. Καλά. Ενός λαμάς. Εσύ είσαι αργιανός. Ενώ είναι κλειδέας μας αγαπάει. Έλα, μάρει, πραγματικά το έχω σκεφτεί άπειρες στιγμές. Αν μου έλεγε ο Θεός ένας από τους δύο θα το χάσει ό,τι πεις εσύ. Αν πω τον ΠΑΟΚ, είμαι ήσυχος εδώ στην πόλη μου για 30 χρόνια. Είμαι ήσυχος. Είμαι ήσυχος. Αν το πάρει, αν δεν το πάρει η άλλη, Liverpool εννοεί. Μένει η Liverpool με δύο τμήματα. Handball και ξυφασκία. Αχ, μωρέ, πώς τα λες έτσι. Άρα θα διάλεγες τη Liverpool, μάλλον. Μάλλον τον ΠΑΟΚ. Μάλλον τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα τον ΠΑΟΚ, φίλε. Α, Γουστάκι, να ξέρεις τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα και εγώ τον περίμενα. Ξέρεις γιατί η Liverpool πάει στα 19. Ναι, έχω 20. Κι άλλα 6 πρωταθλητριών που έχω πάρει τα στη μάπα. Μπούνα. Ναι, εντάξει, εντάξει.
Κοίταξε, αυτά τα καταλαβαίνω. Είναι οπαδικά τέτοια. Εντάξει, αλλήμονω. Πέντε είναι. Πέντε, εντάξει. Πέντε είναι, τα τρία είναι αστιός ξέρει. Ενώ το δικό σα που γλιστράει ο Τέργη χάνει το πέναντι τη Μόναχο. Τα τρία είναι αστιός ξέρει πώ. Ενώ το άλλο που πέφτει στο Μόναχο. Έγινε καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Γεια στην Αλμαδία. Ο Αλιταρά ο Άτκισον λέει φταίει που οι δυο τελικέ τη Μανιού στο Β' ημίχρονο ήταν στα τσόνια. Τα τσόνια. Τα τσόνια, παιδιά, τι είναι, με ωμέγα. Όχι, με ωμέγα. Που οι δύο τελικές της United ήταν στα τσόνια. Αν μας ακούει κάποιος περήφανος, ναι, κάποιος περήφανος Μακεδόνας, να μας πει ποια είναι τα τσόνια. Έτσι. Πόσες τελικές μόνο ο Ολυμπιακός φέτος. Όντως. Με το φάντασμα της Μίλαν. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό 9 σούπερ κλασικές. Πουλιά. Πουλιά. Τα τσόνια είναι τα πουλιά. Ναι. Σε τι, στα βουλγάρικα. Πάρτε τα τσόνια του ΠΑΟΚ της Λίβερπουλ Αθλαμά. Όχι, στα μακεδονίτικα που πάτε να αναγνωρίσετε. Φταίει ο Παύλος Μελάς που χαρακτήριζε στις επιστολές του στην Αταλία και στον πατέρα του έτσι τη γλώσσα του. Εκτός και αν ο Παύλος Μελάς ήταν προδότης της πατρίδας. Αυτή η παραχάραξη της ιστορίας. Εκτός και αν ο Παύλος Μελάς αυτό το να παρουσιάζεται ως αληθινά πράγματα. Ο οποίος κάτι, τραγικός, κάτι... σαν στρατιωτικός. Ναι. Μεγάλη ναι. καρδιά, πολύ παλικάρι. Ποιος? Σαν στρατιωτικός. Πού το ξέρεις. Ο Μελάς. Διάβασα αφιέρωμα. Τι να πω, διάβαστε. Κάποιος το έγραψε. Κάποιος το έγραψε. Κάποιος το έγραψε, διάβασε. Καθηγητής ιστορίας. Νομίζω και το Μελά, κάπου κοντά στην Καστοριά. Εμπλέκεται νομίζω και στη μάχη. Και στη μάχη το Φαρσάλο που μας διανύσανε οι Τούρκοι. Κάπου κοντά στην Καστοριά. Επαναλαμβάνω ως στρατιωτικές επιλογές. Όχι ως παλικαριά και ψυχή. Να μην υπάρχουν μπορεί προοδοτικές... ο Παναγιώτης να αγαπάει τον ΠΑΟΚ, ναι. αλλά να κάνει για τον ΠΑΟΚ λάθος κινήσεις. Σωστά, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Να μην... Δεν σημαίνει ότι είναι ΠΑΟΚ. Ναι. Να μην υπάρχουν προοδοτικές. Εμφανίστηκε ο Γκέστε 7, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Τρεις μήνες σε σκέφτομαι, Γεστάκι. Μου. Παρακαλώ! Ναι. Ναι. Καλημέρα, δύο γραμμές περιμένουμε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Λίγο πιο δυνατά, παιδιά, πιο δυνατά. Πιο δυνατά να χαμηλώσει και εσύ λίγο την έντασή σου, Αθλαμά. Πάμε, τα τσόνια δεν είναι στα βουλγάρικα. Τα τσόνια είναι παράφραση. Στα θεσσαλικά και δει στα καρδιτσιώτικα. Α, ωραίο. Τώρα, ωραίο. Αν θες, τσόνια, λοιπόν. Αν θες και λεξιλόγιο για να καταλαβαίνει ελληνικά, αυτό είναι δικό σου καρδιτσιώτης πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Καλημέρα, πολύ ωραία παρουσία. Ένα καρδιτσιώτη είναι κι άλλο ένα. Ναι. Φίλο που είναι από την καρδίτσα μου. Ωραία, υπόκληση. Τσόνια τα λένε τα πουλιά, δηλαδή. Το μάθαμε. Πάμε. Δύο περιμένουν. Μπορώ να φωνάζω τον Αθλαμά τσόνι, δηλαδή. Καλημέρα, πάμε, δύο περιμένουν. Πιάνει τσόνια στον αέρα. Έλα, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Και στη γη τα πιάνε τσόνια. Λοιπόν, ο Κλεωμένης είμαι. Έλα, Κλεωμένη. Καλημέρα, Κλεωμένη, ο παδός του Άρεος. Ναι, του Άρεος. Να είσαι καλά, Κλεωμένη. Να είσαι καλά, παλικάρι. Το είπες, ωραία το είπες, του Άρεος. Ωραία, ναι. Να δεις ο Προμηθέας πώς το λέω. Ναι. Λοιπόν, Χρήσαντε, μιλήσαμε και την Παρασκευή. Ναι. Λοιπόν, και σου είχα αναφέρει ένα όνομα από τους ποδοσφαιριστή που δεν παίζει και τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση και εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα και πιο πολύ από κάτι μισθοφόρους που παίζουν αυτή τη στιγμή και κάνουν εγκληματικά λάθη. Ποιος είναι αυτός, ο μισθοφόρος? Δεν μιλάω για το Βελιζήσι, είναι το πρώτο λάθος που έχει κάνει ο Βελιζήσις, το πρώτο λάθος που κάνει από τη στιγμή που ήρθε στον Άρη. Ναι. Καλά, δεν είναι το πρώτο. Το πρώτο δεν είναι, ναι. Φέτος όμως είναι το πρώτο μεγάλο λάθος. Που κόστησε άμεσα. Βλέπεις όμως, σίγουρα όταν διώχνεις ένα προπονητή μετριότατο όπως ήταν ο κύριος Ερέρα και παίρνεις κάτι ανάλογο, αυτά είναι τα εγκλήματα. Τα εγκλήματα. Δηλαδή, ο παίκτης ποιος συγγνώμη, είναι, εγώ περιμένω. Φταίει ο Παντελίδης για το λάθος που κάνει ο Δελιζήσης και αλλάζει όλο το μάτς. Το μάτς είναι για 2-3-0 και κάνεις και μένεις με 10. Ισοφαρίζεις. Ξαναφταίει ο Παντελίδης που πηδάει ο Σιώπης στο κόρνερ. Τον Παντελίδη. Τον Παντελή θα τον κράξω, άκουσε με λίγο. Θα τον κράξω να σου πω γιατί εγώ. Θα τα πω πιο αναλυτικά το απόγευμα, αλλά αφού μου άνοιξε την κουβέντα. Γιατί βάζει το Δελιζή στο μάτσο. Γιατί το βάζει. Γιατί βάζει το Δελιζή, γιατί ο Δελιζή. Γιατί, θα σου πω γιατί το βάζει. Και βάζει και το Βαλεριάνο. Γιατί του βάζει αυτού του δύο. Γιατί ξεφώνησατε όλοι. Την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα φωνάζατε για το Μαυράη και το Μενέντεθ. Και ο προπονητή βάζει το Δελιζή και το Βαλεριάνο. Γιατί φώναζε ο κόσμος. Γιατί το κλίμα ήταν αυτό. Όχι, φίλε. Ο προπονητής πρέπει να στηρίξει την επιλογή του. Βεβαίως. Αυτή είναι η βασική του Άρη. Ποιοι είναι οι βασικοί? Ο Μενέντεθ είναι ο βασικός. Ο Μενέντεθ είναι. Όχι. Μισό λεπτό. Όχι. Μισό λεπτό. Τι όχι. Όχι ο Μενέντεθ. Γιατί είναι ο Μενέντεθ? Γιατί είναι ο Βαλεριάνος? Μα από πέρσι ο Βαλεριάνος και όλη η άμυνα. Και όλη η άμυνα. Ποια πέρσι τώρα με. Ωραία. Παίξε λοιπόν με την ομάδα Β' Εθνικής. Παίξε με τον Δελιζής και τον Βαλεριάνο. Μα αυτό σημαίνει ομοιογένεια. Ομοιογένεια αυτό είναι. Ποια ομοιογένεια?
Έφερε 17 καινούριου παίκτε. Ποια ομοιογένεια? Δεν υπάρχει ομοιογένεια στον Άρη. 17 καινούριου παίκτε. Κάθε χρόνο όταν επιστρέφει από τη Β' κλεωμένη μου στην Α, πρέπει να αλλάξει το δέκα. Ο Δελιζήση είναι παίκτη που για μένα πρέπει να παίξει. Να είναι στον Άρη. Ναι, αλλά όχι επειδή φώναξε ο κόσμο την προηγούμενη εβδομάδα. Τη μια εβδομάδα βάζω τον έναν, την άλλη εβδομάδα βάζω τον άλλον. Ξέρει γιατί έπαιξε έτσι ο Δελιζήση? Γιατί τρελάθηκε την προηγούμενη εβδομάδα που έμεινε έξω. Τρελάθηκε και γι' αυτό είχε αυτή την ευρικότητα. Από το πρώτο λεπτό λάθη κάνει. Από το πρώτο λεπτό. Να σου πω δύο λεπτά και θα κλείσω. Στα λόγια μου, έρχεστε στα λόγια μου. Πριν κλείσει κλεωμένη τον παίκτη που μπορεί να προσφέρει, πες τον μας. Δεν τον είπες, αυτό θέλω, περιμένω. Τον Ιντζόγλου, ρε. Α, ο Λευτέρης, πες τον μου, αυτό περιμένω. Θα προσφέρει. Εκεί στο πρώτο δοκάρι, άμα βρισκόταν ο Ιντζόγλου, θα την έδωσε μια κλωτσιά την μπάλα στη σύμπαν. Καλά, εντάξει, σχετικό είναι. Σχετικό είναι αυτό. Σχετικό είναι αυτό. Κλεωμένη μου, πάντα ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που δεν παίζει. Πάντα. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ο καλύτερος παίκτης ήταν ο Δελιζήσης, ο οποίος αυτή τη βδομάδα έκανε το λάθος. Άρα. Πρόσεξε λίγο. Πρόσεξε λίγο. Αυτό σου λέω. Αυτός λοιπόν που πρέπει να επιλέγει τον παίκτη που δεν θα κάνει το λάθος είναι ο προπονητής. Λοιπόν, εκείνη η ευθύνη του Παντελίδη. Μια κουβέντα, αν είναι να διαλέξω εγώ προσωπικά ανάμεσα στα δύο ονόματα που είπες, χωρίς αντίπαλο τον Μαρκόπουλο. Α, για τον μπάσκετ λες. Ναι. Κάτσε, είπε Σούλη Μαρκόπουλο και τον άλλον. Καστρίτης. Τον Καστρίτη, παιδιά, εγώ μόνο που δεν έχω ιδέα. Light, τον βλέπω τον άλλον. Light. Έτσι. Ωραία. Έγινε κλειωμένη. Τελευταία γραμμή για το μισάωρο αυτό. Τελευταία γραμμή, καλημέρα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σε διέσυρε ο Παναθηναϊκός. Σε διέσυρε, ρε φίλε. Το πάλεψα όσο μπορούσα. Σε διέσυρε. Έκανε πλάκα ο Παναθηναϊκός. Κύριε Παπαθεοδόρου. Δεν πειράζει. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνεις. Το κύπελο να φέρεις. Αχάριστος είναι. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνεις στο τέλος της σεζόν που τελειώνει το συμβόλαιό του. Αυτά δεν εννοούνται να τα λες στις συνεντεύξεις τύπου ότι δεν ξέρει αν θα είναι εδώ. Στα μέσα της χρονιάς. Καλύτερα να φύγεις από τώρα. Καλύτερα. Άμα φύγει ο Παπαθεοδόρου θα διαλύσεις. Ναι, καλά. Ναι, καλά. Αυτός έχει κρατήσει. Όπως έλεγε εσύ πρόπερση, είμαι μοναδική ομάδα στην πόλη που μπορώ να φέρω τίτλο στο μπάσκετ. Έτσι, έτσι να λύσει τα μη τελικά του κυπέλου. Που θα περάσει μοναδικό. Και την Κίμη. Μπράβο. Ας κοιτάξουνε να πάρουνε κανέναν άλλονα. Ποιον? Θα πάρουνε τώρα. Δεν με διαφέρει. Φέρε τον Νιούμα. Ο Σούλης να πάει στον Άρη, λέει Τσαλτίδης. Έρχεται ο Σούλης, θα σε διαλύσει ο Σούλης. Καλά, καλά. Σάβα Παντελίδη, εσύ. Έχω Σάβα Παντελίδη. Τι έγινε τώρα, έγινε μέτριος. Σάβα Παντελίδη. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Εγώ δεν είπα ότι έγινε μέτριος, ούτε είπα ότι ήταν καλός. Έγινε μέτριος, ε. Θα έρθει και μέσα στην τούμπα. Η διαφορά είναι ότι ο Αριανός κάνει κριτική. Εσύ να δω πότε θα κάνεις για τον Λουτσέσκου. Όταν πάρω γιατί τελείο. Δεν θα κερδίσεις μονίμως με τους διαιτητές. Μετά το γύρο Δριάμβου. Μετά το γύρο Δριάμβου. Μετά το γύρο Δριάμβου. Σε έκανε πλάκα η Βίντι, η Μπάτε, η Μάτε και η Τζάτε. Σε έκανε πλάκα ο Ολυμπιακός που κοροϊδεύει. Κέρδισες με την αυτή του και δεν λες κουβέντα. Δεν πειράζει. Σάκη Μπέλου. Θα στρώσουμε. Σωτηρία Μπέλου. Εσωτηρία Μπέλου. Θέλει να σου πει να βγεις και αύριο μετά το Σι απόψε. Να βγεις και αύριο. Σωτηρία Μπέλου θα δούμε. Λες κουβέντα. Που με κατασκριμένα μυστικά. Έλα, σε περιμένουν και στην Ξάνθη τώρα. Ο Σάββας Παντελίδης θα είναι στην Τούμπα στο δεύτερο γύρο. Για να δούμε. Εσύ θα είσαι. Για να δούμε. Λουτσέσκου. Εγώ είμαι αρσενικός και παντελονάτος. Για έλα να στα δείξω. Το κακό είναι ότι ανέβηκε και η Τρίπολη. Έβγε ο Παντελής 4-4 κάνουν οι άλλοι. Φοβερό πράγμα. Ρε εσύ, αυτοί όποιοι και να πάρουν δεν θα μπορούν αφού τρώγονται από μέσα τους. Διάλειμμα. Τρώγονται από μέσα του τρέλα. Χάρηκα που με ακούσατε, παιδιά. Καλό. Μαζί μας αυτή την ώρα έχουμε τις Ρούμεν Κόλλες, βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-719-229 και στο rumen.gr και φυσικά Βασιλική Ρετσίνα. Από τη Μενσυμβρία Νοποιητική στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-713-981 η Βασιλική Ρετσίνα με την παραδοσιακή, πλούσια και αυθεντική μια γευσούλα. Πηγαίνουμε στο break με τεράστιο μήνυμα. Γέστε 7 πιστού ακροατή οπαδού της United του Ολυμπιακού. Γρήγορα. Γέννημα θρέμα των δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης. Λέει, κλείστε τη μουσική, Χρήστο. Βγήκε από το καβούκι του. Άιντε Παπαδόπουλα. Μπόρεσες να κερδίσεις τον χειρότερο coach που είχα τα τελευταία 30 έτη. Μόλις ανέβηκα 10 μέτρα, το σκατό πήγε στην κάλτσα. Αλλά Μουρίνιο. Πάψ το ξαναείπα. Όταν το άγαλμα του Χριστού στο Ρίο χτυπήσει παλαμάκια, τότε θα πάρει πρωτάθλημα η Λούζερπουλ. Όσο για τον ΠΑΟΚ, τώρα έχεις 30% να το πάρεις. Γέστε 7. Με αυτά τα μυαλά ρε μαζί του Μπάρα.
Με αυτά τα μυαλά λέμε. Πω τι γίνεται, παιδιά. Τι μένουνε. Μένουν ακριβώς 16 λεπτά για να διεκδικήσεις. Ποιο θέλεις. Στα βλάσικα είναι άσχετη, λέει ο 963 για το Τσόνια. Ναι, μας το είπε και ο φίλος που βγήκε και δεν έδωσε όνομα και ομάδα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιο θες, Παναγιώτη. Καλημέρα. Μάρη, επειδή δεν πρόσεξες, λέει, τη φάση, να σου πω ότι για το βρακί του έγκριτου ρεπόρτερ. Το διάβασα προηγουμένως. Α, το διάβασες. Ναι, αν το είδες το βρακί του ρεπόρτερ μέσα. Λοιπόν, καλημέρα. Για τους μεν, εάν ξαναχάσει ο καλύτερος Έλληνας προπονητής, ο Σάβας, θα προλάβει τα κάλαντα των Χριστουγέννων. Για τους δε, μπορεί και να καν. Στείλε τη συνέχεια 183. Για τους δε μπορεί και να κάν. Περιμένουν τη συνέχεια. Πάμε γραμμή, περιμένει φίλος, καλημέρα. Όπως εννοεί μπορεί και να κάνει. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα μου και καλή εβδομάδα. Ω, κύριος Βασίλης. Χριστό, τους ακούω με το ζόρι, γιατί έτσι ρε εσύ. Έλα, πάρε αυτό. Ναι, όχι, πάρε. Τι πάρε, δεν ακούσες εσύ, Παναγιώτη. Δεν ξέρω να λύσει αυτό. Δεν είπα να ακούω να μην ακούσες εσύ. Ναι, καλημέρα κύριε Βασίλη, όσο πιο δυνατά μπορείτε, κύριε Βασίλη. Εάν φανάξω δυνατά θα με ακούσει χωρίς το τηλέφωνο. Τώρα είσαι ωραίος. Ωραία. Τώρα είσαι ωραίος. Ο παδός του Ηρακλέους, ιδιαίτερα πνευματώδης, με τεράστιες ιστορικές γνώσεις. Για πάμε. Για Παύλο Μελάδο. Τίποτα, φίλος σας απλώς είμαι. Μάρη, για σένα πήρα. Ναι. Για το θέμα του Παύλου Μελά που ανέφερες. Ναι. Οι δύο επιστολές, έστειλε 4 στη γυναίκα του. Ναι. Οι δύο επιστολές βρίσκονται κοντά σας. Μπορεί να τις δεις στο Μακεδονικό Μουσείο. Στο Μακεδονικό Μουσείο, ναι. Ναι. Οι δύο άλλες που έχουν πάρα πολλές φορές δημοσιευθεί δεν αναφέρουν πουθενά αυτό που ανέφερες. Απλά, επειδή κάνει μία ανέκθεση προς την τότε κυβέρνηση το τι συμβαίνει, ναι. Ότι... Άρα διαψεύδεται ιστορικό καθηγητή που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που λέει, ναι, ότι υπάρχουν επιστολές του στον πατέρα του και τη μητέρα του, που χαρακτηρίζει την γλώσσα μακεδονική. Μάρια, αυτή είναι εθελόδουλη. Ποιοι? Με 5 φράγκα πουλάνε και τη μάνα τους. Άρα υπάρχει, ναι ή όχι? Δεν υπάρχει. Φυσικά δεν υπάρχει. Αναλαμβάνω εγώ λοιπόν αυτόν τον καθηγητή, εγώ θα το σκίσω από αύριο. Δεύτερον. Εντάξει. Μα κοίταξε να δεις, πέραν το ότι υπάρχει το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνος. Γιατί φοβάμαι, ξέρεις γιατί. Τον no name καθηγητή. Κύριε Βασίλη, χωρίς κόστος, λέμε, ένας καθηγητής. Φοβάμαι, δεν θυμάμαι το όνομά του, ζητώ συγγνώμη. Μην τον επικαλείσαι. Εδώ προθέσπα. Μην τον επικαλείσαι. Ναι, εντάξει. Δοσύλλογους και προδότες, μην τους επικαλείσαι. Ποιος το είπε, για μην επικαλείσαι δοσύλλογους και προδότες. Πάμε παρακάτω. Δεύτερον, ωραίο. Μπορείτε πάρα πολύ άνετα, ναι, επειδή και οι τρεις έχετε την ικανότητα να πάτε στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, να αντλήσετε οποιοδήποτε. Ο Μάριος δεν μπορεί, δεν τον αφήνω να μπει μέσα. Θέλετε για αυτήν την περίοδο. Τρίτον, το 1897, ο Παύλος Μελάς, ως ανθιπολογαγός του πυροβολικού, ναι, ήταν υπεύθυνος στοιχείου. Ναι. Δεν έπαιρνε αυτός αποφάσεις τι θα γίνει στον πόλεμο. Όπα. Α, γιατί μάχη στα φάρσαλα λες. Ναι, φυσικά. Μας κάνανε κουτούσι άλλοι. Ναι, όταν χάσαμε, όχι, ναι. απλά χάσαμε, επειδή εάν το διαβάσεις καλά, ήμασταν εντελώς απροετοίμαστοι. Μπράβο. Είχε ξεσηκωθεί ο βασιλεύς ότι είχαμε την ικανότητα. Ήταν ένα επιτελείο αξιωματικών στο οποίο ήταν και ο Παύλος Μελάς. Όχι, κύριε ο Βασίλη, Μελάς, άκου, να απλώς... πω, άκου να σου πω. Από σε σέβομαι, σε λατρεύω, σε προσκυνώ. Το ξέρεις. Σε ακούω, βγαίνει στο Ζαγόρα και κάνω, σταματάω να τρώω. Στο λέω, στορκίζομαι, έτσι. Είπε κάτι άλλος καθηγητής. Που ξεχνώ το όνομά του, σε κείμενο του φανταστικό που διάβασα πριν από περίπου 3 χρόνια σε εφημερίδα της Αθήνας, είπε το εξής: ο κορσές της ιστορίας είναι πάρα πολύ στενός για να δεχθούν οι λαοί να το φορέσουν. Οι λαοί. Οι λαοί. Mm. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι εγώ τώρα ως Έλληνας δεν μπορώ να δεχθώ ότι στην Τριπολιτσά έγινε σφαγή. Ποιος θα πει αυτό το πράγμα? Α, και αυτό δεν έγινε. Όχι, ποιος το είπε αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να το δεχθείς. Ο Κορσέρ, πες μου αν υπάρχει Τούρκος που δέχεται ότι έχει φάει σφαλιάρες από Έλληνες. Εδώ που πες μου είναι Τούρκο. Σήμερα πες στην μου έναν Γερμανό που δέχεται ότι του κάνανε οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι τον πίσω άξονα Τάλιρο. Μάριε, πες μου έναν Γερμανό. Λαοί που αναφέρεις, είναι στενός ο Κορσέρ της ιστορίας. Αυτοί οι λαοί που αναφέρεις. Έμαθαν γραφή και ανάγνωση πριν 100 χρόνια. Εγώ δεν θα δεχθώ ποτέ ότι ο Ηρακλειδέας έχει φάει ξύλο από παοξίδες. Ποτέ. Τα στοιχεία. Τα στοιχεία. Ποτέ. Έτσι, γιατί είμαι Ηρακλής. Πες μου παοξί που δεν έχει δεχθεί ότι έχει φάει ξύλο από Αριανούς. Άκου. Είτε είναι θετικά τα στοιχεία, είτε είναι αρνητικά σε ένα ιστορικό γεγονός, ο Έλλην τα κατέγραφε πάντα. Τα κατέγραφε πάντα. Πάντα. Ωραία. Όπως το βόλεμο. Τι έγινε στην Τριπολιτσά.
στην Τριπολιτσά, αγόρι μου γλυκό, αυτό προσπαθώ να σου πω, όταν γίνεται η σφαγή, ανέβηκε εδώ που είναι το νοσοκομείο σήμερα της Τριπολιτσάς, ψηλά πάνω από το στρατόπεδο, ο Κολοκοτρώνης, φωνάζοντας, καρφώντας το σπαθί κάτω στο έδαφος, μοραδέρφια, γονατίστε, σταματήστε να σφάζετε και νηστέψετε μια μέρα για την Παναγία για να μας συγχωρέσει. Α, αυτά δεν συμφέρει. Έγινε αυτό. Τους φερέγγε. Ότι παρολίγο με αφορμή την Τριπολιτσά οι Ευρωπαίοι θα μας αφήνανε. Θα μας παρατούσαν στο έλεος μας. Όχι, αυτό εγώ, την εγώ, ένα σχολικό βιβλίο ελληνικό. Είναι λοιπόν στενός ο κορσές της ιστορίας. Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούσαν να σας αφήσουν. Άρα προσέξτε κύριε Βασίλη. Οι Έλληνες θα γίνουμε οι πρώτοι που θα ξεφύγουμε από αυτή τη διαδικασία. Όχι, οι Έλληνες λοιπόν θα δώσουμε στους Σκοπιανούς τη μακεδονική γλώσσα. Οι Έλληνες θα αναγνωρίσουμε. Οι Έλληνες θα βάλουμε τζαμιά. Οι Έλληνες θα αναγνωρίσουμε. Θα είμαστε οι ελεύθεροι των λαών όλων. Και θα πηγαίνουμε στην Τουρκία. Θα μας το χωράνε. Θα πηγαίνουμε στα Σκόπια και θα λένε οι Μακεδόνες. Θα λένε οτιδήποτε υπάρχει στην Ελλάδα θα το ξεπουλήσουμε. Επειδή εμείς είμαστε οι Έλληνες. Αν το κάνουμε, θα υποκληθώ στο μεγαλείο μας. Αλλά δεν το κάνουμε. Και για να τελειώσω για το θέμα του μακεδονικού. Φίλο 880. Την ανακοίνωση σου περτία τη σχολιάσουμε τα απόγευμα εμείς 5 με 7. Όταν το θέμα πήγε στον ΟΗΕ, στις αρχές του 1992, εκεί υπάρχει πραγματεία ιστορική από 174 έδρες πανεπιστημίων ανά το κόσμο και γι' αυτό δεν τους δώσαν όνομα και τους δώσαν προσωρινό και αν προσέξετε στο σύμφωνο αυτό που δήθεν υπέγραψε ο Τσίπρας, δεν αναφέρεται πουθενά το όνομα των Σκοπίων. Ναι. Γιατί είναι νομικό. Δεν υπήρχε όνομα για να. Δεύτερον, το σπουδαιότερο, το 2008 όταν για πρώτη φορά έγινε υπάλληλος του περίφημου Γεωργίου Σβάρτς, ναι, ο κύριος Νίμιτς, διότι είναι έμεσος υπάλληλος. Ναι. Και ο Σβάρτς είναι ο σημερινός Τζορτζ Σόρος. Έτσι είναι το κανονικό το όνομα. Γεώργιος Σβάρτς. Σβάρτ ή Σβάρτς. Σβάρτς. Ψάξτε να βρείτε ποιοι καταδικαστήκαν για θάνατο. Όταν το ΣΝΟΦ χτύπησε τα χωριά της Μακεδονίας πριν να μετικήσουν απέναντι και τους κλείσει τα σύνορα και τους προστατεύσει ο Τίτο. Ωραία. Αυτός ήταν ο Σβάρτς. Λοιπόν, υπάρχουν 262 πανεπιστημιακοί καθηγητές που στείλανε γράμμα στον ίδιο τον... πέστον τον έγχρωμο, τον πρόεδρο της Αμερικής, δεν το θυμάμαι τώρα. Τον Ομπάμα. Τον Ομπάμα, συγγνώμη. Τον Μαύρο, όχι λοιπόν, Μαύρο. Ναι. Τα έχουν αυτά στα χέρια τους. Είναι άλλοι λόγοι που πρέπει εμείς οι Έλληνες να κατανοήσουμε γιατί όλοι έχουν πέσει πάνω μας. Ναι. Και πρέπει να ομονοήσουμε. Άλλο ο αυτό. Παύλος Μελάς, επειδή αναφέρεσαι Μάριε, στις δύο επιστολές του, αναγράφει ότι η Ελλάς, εάν χάσει τη Μακεδονία, είναι σαν ένα σώμα χωρίς κεφάλι. Βέβαια, το ξέρω αυτό. Το έχω πει αυτό. Άλλο αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό. Αν το έχει γράψει, το ξέρουμε. Είναι γνωστό αυτό. Είναι γνωστό αυτό. Ωραία. Έγινε κύριε Βασίλη, να είστε καλά. Αυτά, συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου. Όχι. Πιστεύω να περνάτε καλά. Πάντα η παρουσία σας είναι, το θεωρώ, και εμβληματική. Και ως μάθημα ζωής. Δεν σχολιάζω καν. Γεια σας. Στο καλό, στο καλό. Αν θες, πρόσκειται λίγο και το μήνυμα του 000 για να το τραγουδήσεις κιόλας. Ο τριαντάφυλλος μπαίνει για τον ΠΑΟΚ, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, Liverpool 3, Special One. Φανταστικό. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Who the fuck are Man United? Who the fuck are Man United? Who... Τι, τώρα το βλέπω, ρε. Τι τραγουδάω, ρε, βλάκα. Βλάκα με βάζει και τραγουδά, σαν χλαμάρι, σαν λάθο πρωί. Δεν κερδίζει για πάω καυτό. Ναι, ναι, καλά. Δεν κερδίζει για πάω καυτό. Έχει μεγάλη στοιχεία. Τσάπα χρεώθηκε στην Ελλάδα. Ναι, καλά, εντάξει, θα το δούμε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Στην πορεία. Καλημέρα. Στην πορεία και για το Πολυτεχνείο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Επόμενη γραμμή. Χρήστο, δεν πειράζει, τα κάνουμε. Ταλαιπωρία τον κιόλα. Βάλε και το κομματάκι. Ναι, δεν φταίει, τι να κάνω, ρε Χρήστο. Με βάζει να τραγουδήσω αηδίες ο άλλος. Αφού δεν θες αυτό, θα ακούσει το άλλο. Βάλε τους άλλα. Καλημέρα από Κιτρινόβερ Αλεξάνδρεια. Είμαστε περήφανοι για τη συνδεσμάρα μας και δεν μασάμε τίποτα. Άρης θρησκεία και για πάντα Super 3. Διαβάστε την ανακοίνωση Super 3. Είπε ο Χρήστος, θέλει το απόγευμα. Η ανακοίνωση πάντως Super 3, να τη σχολιάσω εγώ. Δεν θα τη διαβάσω. Ότι υπάρχει απίστευτη ωριμότητα πλέον στου οπαδού του Άρη. Δηλαδή όταν μετά από τέτοιο αποτέλεσμα που όλοι έχουν τρελαθεί, βγαίνει ο παδός και λέει ναι μεν ταχώνει, αλλά λέει στήριξε την ομάδα, προσέξτε, ηρεμήστε, γυρίστε το, δείξτε ότι έχετε τα κάκαλα να το γυρίσετε, αυτό δείχνει ότι οι οπαδοί σκέφτονται με απόλυτη ωριμότητα για το καλό της ομάδας. Και πιο μεγάλη, περισσότερη ανάλυση θα κάνουμε τα απογευματάκι που θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα κίτρινο-μαύρα. Ωραία.
Λοιπόν, κληρώσεις. Μην ανοίγεις τέτοια θέματα, γιατί για κάποιους, όποιος έχει διαφορετική άποψη, παραδείγματος χάρη ο καθηγητής που ανέφερες, είναι προδότης ή δοσύλλογος. Λέει ο Χρήστος, πολιτικός μηχανικός, πολύ καλός φίλος. Φίλε, δεν είναι θέμα άποψης η ιστορία. Δεν είναι η άποψή μας η ιστορία. Κατευθείαν άκουσες τι είπε. Και το τελευταίο διάστημα, φίλε μου. Υπάρχουν πολλοί που γίνουν διάστημα, κομμάτι ψωμί, δηλαδή. Το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια με τον ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται ακριβώς αυτό, αλλά ανάποδα. Ενώ η Ελλάδα σε όλη της την ιστορία καταδίωκε τους αριστερούς και υπήρχε ένας φασισμός εις βάρος της αριστερής άποψης, τα τελευταία χρόνια γίνεται το ανάποδο. Έχουμε πάει στο άλλο άκρο. Και προσέξτε, δεν εννοώ τους Ναζί, τους ακροδεξιούς που αυτοί καπηλεύονται οτιδήποτε εθνικό. Αναφέρομαι στον οποιοδήποτε μιλάει για Ελλάδα. Και μια που θέλω να το πούνε, δεν είχα σκοπό να το αναφέρω, το λέω. Στη συγκέντρωση λοιπόν του Τσίπρα των 500 ατόμων με σημαίες του ΣΥΡΙΖΑ που ήρθαν από κάπου αλλού, γιατί στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν προφανώς τα λεωφορεία αυτά που ήρθαν. Ενώ στο λευκό πύργο έσφυζε από ζωή, ρε. Πέρα ότι κατεβάσατε τα λάβαρα του Γκάλι και του Άρη. Α, κάτσε, Αριανά, τι λες! Πέρα ότι τα κατεβάσατε. Μάργα, πάρε τηλέφωνο! Αριανάκι μου είπατε ότι δεν τα πειράξανε τα λάβαρα. Η πριν λέει και μου έκανε εντύπωση. Αριανός το βράδυ. Ο Αριανός είναι τόσο άσχετος αυτός που είδε αυτά που είναι κολλημένα στους στίχους που δεν μπορούν να βγουν. Είναι ηχογραφίες. Ηχογραφίες. Τα λάβαρα λέω, πάνω, τα λάβαρα. Πάνω, ταβάνι, λέει, πάνω, τα λάβαρα στο ταβάνι κατέβηκαν. Α, πια έχει η φανέλα και αυτά. Αφού είναι Αμερικανάκι αυτό, δεν το κάνουν. Θα έχουν τον Γκάλι, το Αμερικανάκι. Αυτό έχει λίγο δίκιο. Του Αμερικάνου κολλητό είναι ο Τσίπρας, φίλε. Λοιπόν, είναι εκπληκτικό το πόσο ο άνθρωπος αυτός διαχειρίζεται τα πάντα και μας κορδεύει μες στα μούτρα μας. Διότι σηκώνεται ένας και τραγουδάει Μακεδονία ξακουστεί, δεν τραγουδάει τίποτα. Μακάρι να τραγουδούσε Νταλάρα. Ναι. Τραγουδάει Μακεδονία ξακουστεί σε μια εκδήλωση για τη Μακεδονία. Και τον παίρνουν σηκωτό. Τον γιουχάρουν αυτοί που είναι εκεί πέρα. Προφανώς το Μακεδονία ξακουστεί δεν τους εκφράζει. Πάρα πολύ ωραία. Και φωνάζει ο Τσίπρας. Αυτό είναι μια απόδειξη της δημοκρατίας, της δημοκρατικής συγκέντρωσης. Τον παίρνουν σηκωτό εδώ μεταξύ. Και αυτός ακόμα και αυτό, φίλε, το εκμεταλλεύεται επικοινωνιακά. Και λέει μπροστά στα μάτια όλων μας το αντίθετο από αυτό που βλέπουμε. Γιατί τον παίρνουν σηκωτό. Και όπως είπαμε, το συζήτησαμε με τον Μάριο και είπε. Εκείνη την ώρα ο Τσίπρας θα πει αφήστε τον. Αφήστε τον. Εγώ αυτό θα έλεγα. Η Μακεδονία ναι, είναι ελληνική. Αφήστε τον. Έπρεπε να πει εκείνη τη στιγμή. Καλά, μου ακούτε, θα κέρδιζε, δηλαδή, θα κέρδιζε πραγματικά, 10%. Θα κέρδιζε 10%. Αν ναι. Εκείνη τη στιγμή συντάσσονταν με αυτόν εδώ τον έναν ναι. Που βγήκε. Κάνα, τον πετάξαν έξω. Τον πετάξαν και είπε αυτό είναι η απόδειξη της δημοκρατίας. Ναι. Είναι εκπληκτικό. Και μου το συγκρίνει ο Μάριος και μου λέει αν εγώ πήγαινα σε μια άλλη συγκέντρωση ακροδεξιών ή τέτοιο και φώναζα κάτι και αυτός θα το δέρνανε. Αυτό τι είναι. Τι πάει να πει. Μη στεναχωριέσαι και με το μέρισμα θα βγει. Μη στεναχωριέσαι. Ποιο? Και με το μέρισμα θα βγει. Δεν θα βγει ο Τσίπρας Μαρία. Καλά, δεν ξαναδεί. Καλά. Θα κλαίει ο άλλο ο τραγικό πήγε πολύ. Κοίταξε, έχοντα διορίσει βέβαια κανένα εκατομμύριο στο δημόσιο. Κάπω θα βγει. Εγώ αυτό ξέρω. Τέλος πάντων. Βρε μερίσματα, βρε στρατικού, βρε δικαστικού, αναδρομικά. Αλλά πλέον, φίλε, έχουμε χάσει, φίλε Χρήστο, την έννοια του προδότη, του φασίστα. Γιατί υπάρχει ένα απίστευτο φασισμό από όλου για όλου. Ναι, τα πράγματα έτσι, το τέρα τη εποχή. Μην πιστεύεις ότι χαζομάρα διαβάζεις στο ίντερνετ. Κομφούκιος 405 π.Χ. Σωστό, σωστό είναι αυτό που λέει. Σωστό. Σωστό είναι αυτό που λέει. Σωστό είναι αυτό που λέει. Αλλά και εσύ μην βάζεις. Δεν πειράζει. Μην επικαλείσαι τον κάθε καθηγητή πανεπιστημίου. Γιατί καθηγητής πανεπιστημίου βγαίνει στο Ζαγόρα τα απογεύματα. Και μας είπε ότι το χέρι του Βιερίνα δεν είναι πέναλτι. Τεράστιος. Λέει ο Χρήστος. Ο Σότος. Τεράστιος. Καλά, αυτό άστονα, τον καθηγητή αυτό. Καθηγητής πανεπιστημίου είναι. Όχι, τον καθηγητή αυτό. Δεν κατάλαβες. Τον Σότο που βγαίνει στο Ζαγόρα και τον λατρεύω. Καθηγητής πανεπιστημίου ήταν και αυτός που ήθελε από τα κοριτσάκια να το χαϊδεύουν για τον Πάοκ. Δεν είναι καθηγητής, είναι παοκτσής. Όχι. Στην επιστήμη του Πάνου θα καθίσω και θα ακούσω με προσοχή και σεβασμό. Περίμενε. Είναι καθηγητής προπαγανδιστικής. Ναι, άλλο. Για τον Πάοκ τον ακούω και γελάω. Εντάξει. Τον τρέγια μπορεί να τον δει. Είτε είναι κρεοπόλης. Κάνει υδραυλικό. Είτε σαλεπιτζής. Όχι σαν πολιτικό. Είτε χειρουργός. Όταν μιλάει για τον Πάοκ είναι Πάοκ οι άνθρωποι. Καθηγητής για τον Πάοκ είναι μόνο Κόλκας. Ο οποίος είναι άγιος μπροστά στον Καρπετόπουλο. Συγγνώμη, περιγραφή, ποιος πάει, λιβαδιά απόψε. Ωραία, αυτό το λέτε καλέ. Ωραία Παναγιά μου, ωραία Παναγιά μου. Έλα, λοιπόν, δώσε νικητές. Νικητές για ΠΑΟΚ. Είπαμε δύο τους βγάζουμε απ' έξω, έτσι.
Ήταν προκλητική με την United. Ήταν προκλητική. Το είπα εγώ, δεν τα λέω τώρα. Τι δίκαιος άνθρωπος, ρε παιδιά. Μαζί θα τα πούμε αύριο. Καλή τύχη στον Παοκάρα σήμερα. Μόνοι μας πατρίδα τα παιδικά μας χρόνια, μην ξεχνάτε ποτέ. Σάλα, άντε Μαρία, άντε Μαρία. Περίμενε, δώσε λίγο μουσική, ρε Χρήστη. Λοιπόν, από ό,τι είδα, έχουν εμφανιστεί ένα-δυο μηνυματάκια, όπως το 910 που λέει, Παπαδόπουλα, τι χρονιά ζούμε ρε φίλε, γκολ από, όχι, συγγνώμη, πού το, έρεγα, Παπαδόπουλα, τι χρονιά ζούμε ρε φίλε, άιντε Νότιο Ελβετάρα, Νότιο Ελβετάρα, για το Σακύρι, γεια σου ρε εθνίκη της Νότιας Ελβετίας, παιδιά έχουμε πει έτσι, Ελβετός, αυθεντικός Ελβετός, που γίνεται ποδοσφαιριστής, πρέπει να είναι βλάκας, πρέπει να είναι βλάκας, απόδειξε το δεξί μπακ της Γιουβέντους. Δεν σχολιάζω καν. Ο Λίχτσταϊνερ. Μιλάμε για βλάκα, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε τώρα εδώ, χωρίς το automatic. Για τον ΠΑΟΚ. Γρηγόρης Βούλτσιος. Παναγιώτη, μέτρα άμα λέω πέντε, έτσι. Ναι. Μέτρα. Γρηγόρης Βούλτσιος. Αποστόλης Βασάκος. Δύο. Ναι. Πασχάλης Γαρδάνης. Τρία. Αλέξανδρος Μιγδαλιάς. Όσο θα φάει ο Πάστα την Κυριακή. Τέσσερα. Λοιπόν, άντε να βάλω και αυτόν, στεναχωρέθηκα με τον, να το πήρε σοβαρά αυτό ο άνθρωπος. Λοιπόν, παίξω, ναι, να το βάλουμε τον άνθρωπο. Πούντος ρε εσύ, ο τριαντάφυλλος που είπαμε. Ένας τριαντάφυλλος είπαμε. Ρωμανίστα, καλημέρα Παπ, για Σακύρη, Αποστόλης. Πιο πάνω. Πούντος ρε εσύ, Παναγιώτη. Χάθηκε ρε φίλε. Φοβερό ρε. Ένας τριαντάφυλλος, μη χειρότερα. Πούντος. Που του λέω, του κάνω πλάκα, δεν σε βάλουμε σαν να νικήσουμε τίποτα. Καλημέρα. Έλα, τριαντάφυλλος Σαβίδης, άντε. Σε βάζω ρε, για να δεις τι καρδιά έχω. Που έστειλες Liverpool 3 Special 1. Μεγαλόψυχε. Τριαντάφυλλος Σαβίδης. Παιδιά, εσείς οι πέντε έχετε καβατζώσει εισιτήριο. Θα επικοινωνήσει μαζί σας η Μαριλίζ, η γραμματεία μας, που είναι και σήμερα εδώ πέρα και είναι στις επάλξεις, για να βρούμε κάποια άκρη. Αύριο θα είμαστε εδώ πέρα, αν είτε με το καλό, 10 η ώρα, πάλι με Κιώση. Χρήστο μεσένα, δεν είμαστε αύριο. Θα έχουμε κανένα δωράκι, κάτι θα βρούμε. Θα την ψάξουμε και για βιβλία αυτές τις μέρες, τις γιορτινές, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Για μεθαύριο, να ξέρετε, θα δίνουμε προσκλήσεις για την παραστασάρα «Η κάτω από τα αστέρια». Με την θεά κουκλίτσα Λίλα Μπακλέση και τον θεό κούκλο Κωνσταντίνο Μπιμπί. Έτσι είναι παραστασάρα στο Αυλαία, «Η κάτω από τα αστέρια». Μεθαύριο αυτό. Για αύριο. Οπότε όταν τελειώσει αυτή η κάτω από τα αστέρια, Λίλα Πάουζο κτλ. Μετά από κανένα μήνα όταν θα ξεφύγει η Λιβερπουλ, ή κάτω από τη Λίβερπουλ. Κατάλαβε, τέτοια θα δίνουμε. Το Μάιο ήθελα, Χριστό, αυτό εδώ, αν έχει λίγο τσίπα, θα πει να μην ξαναπατήσω. Μπορεί να έχω τσίπρα. Να μην ξαναπατήσω για τουλάχιστον δύο μήνες. Να πει για δύο μήνες δεν έρθω. Δεν τον ενοχλώ. Αυτό δεν μιλάω. Απλά πράγματα. Γιατί εγώ, να σου πω, εσύ Χρήστο, εγώ πόσες Δευτέρες επί 15 χρόνια έπρεπε να μπαίνω και να βάζω τραγούδια. Προκαλείς, το λέω, προκαλείς. 15 χρόνια, με τι έπρεπε να μπαίνω εγώ τις Δευτέρες. Λοιπόν, παιδιά, κλείνω.